σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη. ΠΑΟΚ, άλλη τέτοια ομάδα σ' όλη την Ελλάδα δεν θα ξαναπεί. Άντε στα 100 χρόνια θα το φωνάξουμε ξανά μετά. Γιατί ρε εσύ? Αφού δεν το φωνάζουμε. Αφού το βάζουμε. Δεν το φωνάζουμε στο γήπεδο, ρε. Τον ύμνο μας. Ναι. Χθες το φωνάξαμε μια φορά. Ναι. Γιατί στα αποδυτέρια το φωνάζουνε. Δεν το ξέρουνε. Εμείς το ξέρουμε. Δεν το ξέρουνε. Ναι. Τι λες που δεν το ξέρει. Ο Κίτσιο δεν ξέρει τον ύμνο του ΠΑΟΚ. Το ξέρει ο Κίτσιο. Ή ο Πέλκας. Το Πέλκας το ξέρει τον ΠΑΟΚ. Ή ο Κωνσταντινίδης. Ο Κωνσταντινίδης το ξέρει. Ή ο Λέοβατς. Δεν έχεις ακούσει να λέει τον ύμνο του Λέοβατς. Πάντως ήταν τεστ αυτό που του έκανες. Στο τελευταίο δεν βάλεις ένα ξένο για να δεις αν θα το πει εν τη ρήμη του λόγου. Βγήκε ο Λέοβατς το ξέρει. Το βλέπω συγκεντρωμένο. Ναι, γι' αυτό ξέρω. Είναι συγκεκριμένο στην εκπομπή που ξεκινήσαμε. Όχι, ο Λέοβατς δεν το ξέρει, αλλά μπορεί να το μάθει. Άμα κάποιος του εξηγήσει τα βασικά. Ο οποίος όντως ύμνος ακούστηκε χθες από τη θύρα 4, έχει πάρα πολύ καιρό να ακουστεί. Είναι ένα θέμα και αυτό. Ναι, φωνάξει τον ύμνο της ομάδας μας. Ένα δείγμα της γενικότερης αύρας που υπήρχε χθες. Ναι. Και που έσπρωξε η αύρα αυτή τον το Παναγιώτη Γλύκο να γίνει ο Gordon Banks της Κοπέλου. Ναι. Άνα, μπράβο. Και τον Αλέξανδρο Τζιόλη να γίνει ο Μακελελέ σε λευκό. Γιατί αλλιώς δύσκολα ήμασταν. Που μου λέγανε φιέστες πριν το παιχνίδι. Με τους κολόφαρτους αυτούς που πάλι βάλαν κολό το πουθενά. Φιέστα δεν έγινε τελικά. Τελικά έγινε, πώς. Άστα και φιέστα. Πάλι λίγο να μας βάλει κεφαλιά ο τερματοφύλακας. Να φαντάζεσαι να μπαίνει. Να χάναμε έξω το Champions League από κεφαλιά ο τερματοφύλακα. Αυτό δεν έχει συμβεί στα Να το είχαμε ζήσει και αυτό. Δώσε ιδέες. Έχει και άλλα χρόνια μπροστά. Θα συμβεί κάποια στιγμή και αυτό. Ο καθένας στο τέλος παίρνει αυτό που το αξίζει όμως. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Εντάξει. Συνομώτησε το σύμπαν. Συνομώτησε το σύμπαν. Τι, το άξιζε. Έχει βάλει τα πιο πολλά λεφτά, έχει την καλύτερη ομάδα, ξεπέρασε τις πιο πολλές περιπέτειες και άξιζε να κερδίσει αυτή την μικρή διοργάνωση που του δίνει μια ακόμη ευκαιρία να διεκδικήσει μια μεγαλύτερη διοργάνωση. Εντάξει, αυτό είναι το όλο ζήτημα. Καλό μεσημέρι δεν είπαμε. Καλό μεσημέρι. Καλό μήνα δεν είπατε. Καλό καλοκαίρι δεν είπατε. Δεν έχετε πει τίποτα. Τίποτα δεν έχετε πει. Πείτε κάτι. 1η Ιουνίου σήμερα. Μπαίνει το καλοκαίρι. Ωραίο καλοκαίρι. Πράγματι. Τελείωσε η σεζόν. Για τον Βλάνταν Ίβιτς θα είναι πολύ ωραίο το καλοκαίρι. Ο Ίβιτς είναι ένα πρόσωπο. Ήξερε πριν το ανακοινώσει, πιστεύεις? Ποιο? Ότι συνεχίζει. Πιστεύω έγινε μετά το μάτς εκεί στα αποδυτήρια και στην όλη φάση. Την ώρα που το ανακοινώνει ο Σαββίδης ξέρει ο Ίβιτς. Στην τηλεόραση. Ναι. Λογικά ξέρει. Προφανώς, εντάξει, κάτι θα του είπε. Λογικά ξέρει λίγο πριν, αλλά πριν το παιχνίδι δύσκολα να το ξέρει. Βρεβάζει ο Πέτρετς 1-2. Είναι προπονητής ο Ίβιτς ή δεν είναι? Δεν είναι. Αυτό είναι το λάθος. Σίγουρος. 100%. Σίγουρος είσαι? Αυτό δεν μας λέγανε. Βάσει τα δεδομένα. Αυτό δεν μας λέγανε. Θα τελειώσει πρώτος και έχει πολλές ελπίδες να μείνει. Αυτό δεν μας λέγανε. Εγώ δεν το λέω από το μυαλό μου. Εγώ γι' αυτό κάνω την ερώτηση στον Ίβιτς. Και πού να ξέρει ο Ίβιτς? Εντάξει. Δεν θα απαντηθεί ποτέ. Δεν θα απαντηθεί ποτέ, αλλά είναι ένα. Δηλαδή, όταν ξέρεις εσύ ότι ο προπονητής βγαίνει πρώτος μένει, δεν βγαίνει πρώτος δεν μένει. Είναι θέμα. Είναι θέμα. Είναι κακή προσέγγιση. Με και την τελευταία αγωνιστική, ναι, έτσι. Είναι κακή προσέγγιση. Δηλαδή, είναι καλός ή δεν είναι, ρε παιδιά. Δεν έχει να κάνει με το είναι πρώτος ή δεύτερος. Είναι κατάλληλος ή δεν είναι, γιατί μπορεί να είναι καλός, αλλά να μην είναι κατάλληλος τώρα. Είχε σταματήσει η αναζήτηση. Ναι, ότι είχε σταματήσει και σταματήσει. Τα λέγαμε αυτό τις μέρες. Εμείς τι λέγαμε από εδώ? Λέγαμε ότι ναι, μεν έγιναν κρούσεις. Δεν κάτσανε κάποιες περιπτώσεις και μετά ο ΠΑΟΚ δεν έψαχνε αμάν-αμάν. Το γεγονός ότι δεν έκλεισε προπονητής και το γεγονός ότι ο Ίβιτς έκανε πολύ καλή πορεία, πολύ καλή προσπάθεια με την ομάδα του ΠΑΟΚ από τότε που ανέλαβε, ναι, μας έδειχναν και όλες οι πληροφορίες που είχαμε ότι θα παραμείνει στη θέση του. Ήρθε και η χθεσινή επιτυχία, το σφράγισε αυτό, τελείωσε το θέμα προπονητή και τον ΠΑΟΚ γρήγορα-γρήγορα. Αν υπάρχει κανείς που σήμερα, 1η Ιουνίου, μπορεί να βγει και να εγγυηθεί ότι θα πετύχει ο Ίβιτς, θα κάνει θαύματα. Ή αν υπάρχει κανείς που σήμερα 1η Ιουνίου θα βγει και θα πει, μπορεί να εγγυηθεί, να βάλει το χέρι στη φωτιά, ότι θα αποτύχει ο Ίβιτς, ας γίνει να το πει. Τώρα όμως. Ναι. Μην αν έχει κάνει μπαλόνια. Σε... μαντικές ικανότητες, εμείς δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Ξέρουμε βεβαίως τι έχει πετύχει μέχρι τώρα ο Σέρβος προπονητής. Σπουδαία πράγματα για το χρονικό διάστημα που ανέλαβε το ΠΑΟΚ. Διαχειρίστηκε άψογα την κατάσταση, γιατί αυτή είναι η λέξη.
κέρδισε το μεγάλο μέτοχο, κέρδισε τη διοίκηση, κέρδισε την ομάδα, τον κόσμο. Μπράβο του για ό,τι κατάφερε. Από εδώ και πέρα νομίζω ότι και πάλι είναι θέμα του ΠΑΟΚ και όχι του ιδίου κυρίως, του ΠΑΟΚ είναι κυρίως, αν θα πετύχει ή όχι στη θέση του. Επαναλαμβάνω, αν κάποιος είναι βέβαιος ότι θα πετύχει ή δεν θα πετύχει, ας για να το πει τώρα, γιατί μετά από 5, 6, 7, 8 μήνες ή 4-5 θα έχουμε πάλι, τα λέγαμε εμείς και τα γνωστά και τα γνωστά. Ξημέρωσε λοιπόν η επόμενη μέρα. Χθες το πανηγύρισε ο ΠΑΟΞΙΣ, επιτέλους. Χαμόγελα και στην Τούμπα. Από πότε έχει να γιορτάσει η Τούμπα σε ένα παιχνίδι? Έλατε. Από την πρόκριση με την Μπρόντμπι. Να πω ρε παιδί μου, έτσι. Ήταν, νίκη, μία, ήταν, μια νίκη δεν ήταν. Ήταν πρόκριση κιόλας, ήταν πρόκριση. Ήτανε ρε φίλε, γιατί ήταν το σκορ τέτοιο. Περάσαμε ωραία. Περάσαμε μιλάμε ωραία. Γιορτή, να μπει στο τέλος να πανηγυρίσει. Για φέτος, αν υπάρχει μία επιτυχία που να τη γιόρτασε όλη η Τούμπα με γεμάτο γήπεδο και να ήταν στόχος, ήταν αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τώρα πρέπει να πας πολύ πίσω. Θα φτάσει το 2010, ρε φίλε, τότε. Άμα πεις να πανηγυρίσει κάτι. Δεν έχει. Στην πρόκριση στα προγραμματικά του Champions League. Ναι. Δεν έχει κάτι άλλο που να είναι κάτι στην Τούμπα. Κάτι σε κύπελο, κάτι σε. Μη τελικό στον Ολυμπιακό. Α, που προκριθήκαμε τελικό. Ναι. Αυτή η πρόκριση τελικό. Που χθες θυμόμασταν τον Κίτσιο που την έβγαλε πάνω στην γραμμή. Ναι, 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 στο ναι. 100. Ελάχιστες φορές. Ελάχιστες για εντός έδρας παιχνίδι. Εκτός έδρας έχει. Εκτός έδρας έχει. Έτσι, πανηγυρισμούς αυτά, υποδοχές, αεροδρόμια. Έχει πολλά και διάφορα. Να λοιπόν που γιόρτασε ο ΠΑΟΞΙΣ. Να λοιπόν που χάρηκε, πανηγύρισε. Πήγε και στο Λευκό Πύργο να γιορτάσει μαζί με τους οργανωμένους για τα 90 χρόνια του συλλόγου. Να πούμε ότι αυτό δεν είχε να κάνει με το Champions League, είχε να κάνει και τα 90 χρόνια. Δεν βγήκαμε στο Λευκό Πύργο να πανηγυρίσουμε το Champions League. Και μπορεί να ξαναγίνει. Είναι η δεύτερη φορά που έγινε έτσι. Μέχρι το 16 λογικά θα ξαναγίνει. Δεν είναι. Καλά κάνουν και έχουν πολλές ημέρες που γιορτάζουν για τα γενέθλια του ΠΑΟΚ. Τελείωσε η σεζόν για όλο το σύλλογο, έτσι. Τελείωσε και το ποδόσφαιρο. Να το θυμίσουμε, γιατί για εμάς εδώ ο ΑΣ είναι ίσως και πάνω απ' όλα. Ο ΑΣ έχει γενική συνέλευση σήμερα. Γιατί γίνεται απολογισμός 3 ώρα το μεσημέρι, να μην το ξεχνάμε. Δηλαδή είναι καλό να πας, να διαφερθείς, να συμμετέχεις, να ρωτήσεις, να μάθεις. Εκεί θα είμαστε. 3 ώρα επαναλαμβάνουμε στο Grand Hotel η Γενική Συνέλευση του ΑΣ ΠΑΟΚ για όλα όσα έγιναν φέτος στο σύλλογο. Στον οποίο σύλλογο και το ποδόσφαιρο κατέχει την πρώτη θέση. Θα δώσουμε και εμείς δώρα. Θα δώσουμε και εμείς δώρα σήμερα, μια και τελειώνει η σεζόν. Θα δώσουμε 2 φανέλες της ποδοσφαιρικής ομάδας, 2 επίσημες φανέλες του ΠΑΟΚ, προσφορά και από τα ΠΑΟΚ Megastore. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, ΠΑΟΚ, φανέλα και το όνομα τεπώνυμο στο 54526. Να προσεχθεί λίγο τι size είναι η φανέλα, διότι είναι έξτρα κολλητές αυτές και άμα δεν πάρεις έξτρα large σήμερα ημέρα δεν μπαίνεις μέσα, να ξέρεις. Υπάρχει θέμα, λοιπόν, γενικά εκεί που πάτε και τις διαλέγετε τώρα που είναι, παίρνεις 2, πληρώνεις 1, τις προσφορές της Ρέμβης έχει ο ΠΑΟΚ, η μπουτίκ, να τις δοκιμάσετε τις φανέλες πριν τις βάζετε. Φαίνονται ότι είναι μεγάλες, αλλά κάνει μπάμι κυλίτσα μετά. Όχι ρε παιδί μου, είναι ένα νούμερο παραπάνω από αυτό που φοράς. Τουλάχιστον, μπορεί και παραπάνω. Επειδή φοράνε έτσι. Είναι εντελώς εφαρμοστές. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία φανέλα, η φετινή και θα μείνει. Θυμόμαστε χρόνια. Γράφετε FM. Αντίτας. Αφήνετε κενό να κάνεις. Τα παίρνω από την Αντίτας. Ένα μήνυμα να κάνεις. Αντίτας. Ναι, τα παίρνω από την Αντίτας. FM κενό. ΠΑΟΚ φανέλα, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54526. Θυμίζουμε την προσφορά που υπάρχει αυτές τις ημέρες στα ΠΑΟΚ Megastore. Με μία επίσημη φανέλα παίρνετε άλλη μία δώρο. Πριν ξεκινήσουμε για να δούμε τι γίνεται και από χθες και σήμερα, μια και ξεκινάει ουσιαστικά η επόμενη σεζόν από σήμερα, θα δούμε τους χορηγούς μας. Με Ρέμβη να ξεκινήσουμε. Η Ρέμβη είναι μαζί μας, 4% καλείται. Αύριο Κυπριανίδη έχω, Χριστάρα. Σήμερα. Τι μέρα σήμερα. Α, Τετάρτη είναι σήμερα, τι λέω ρε. Άστο, τα έχεις χάσει με τις μέρες, έχεις μπλέξει εκεί με τα άλλα και είσαι με τις μέρες. Εγώ κάθεσα που πήγα εγώ χθες στο μαγαζί σου να σε δω να παίζεις, γιατί και εγώ χάσα τη μέρα, αλλά τέλος πάντων, αυτή μια άλλη κουβέντα τώρα. Δεν το ξεπερνάμε. Πέμπτη είναι ο Κυπριανίδης. Η Ρέμβη είναι. Εντάξει. Μαζί μας αύριο είναι σήμερα η Κυπριανίδη. Σήμερα κοκτέιλ day, με ένα κοκτέιλ παίρνετε και ένα δώρο. Η Ρέμβη στην Κρίνη
μπροστά στη θάλασσα με τα δελφίνια να τιτιβίζουν. Είναι δελφίνια μυστήρια. Είναι και λαϊδάνε τα δελφίνια. Ασχέτως μέρας, να πάτε στα Data Labs, ό,τι μέρα και να είναι. Λοιπόν, και να κάνετε έτσι για να μπείτε σε αυτά τα πολύ ωραία σεμινάρια, μαθήματα, για να γίνετε μπαρίστα, να δουλέψετε στο χώρο της εστίασης, στα ξενοδοχεία, στις επιχειρήσεις στο χώρο της εστίασης, γιατί έχει πάρα πολλές θέσεις τώρα το καλοκαίρι και είναι ευκαιρία. 2310-222-962, datalabs.edu.gr, και γίνετε επαγγελματίας μπαρίστα και μάθετε τα μυστικά της παραγωγής του καφέ για να μπορείτε να σερβίρετε φέτος το καλοκαίρι τον καλύτερο καφέ. Για ανακαινήσεις. Στο σπίτι, στο γραφείο, σε οποιοδήποτε χώρο, οι ειδικοί είναι στην Αναδομό. Η τεχνική εταιρεία εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Αγία Σοφίας, 18. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2311-241-508. Φοβερά έργα, με κορυφαίο στην πυραμίδα των έργων το σπίτι του Σταύρου Κόλκα, το οποίο είναι τρισδιάστατο. Κανονικά. Για να τον χωράει. Ανακαινήσεις με 6 άντοκες δόσεις, χωρίς πιστωτική κάρτα, με επίσκεψη μηχανικού στο χώρο σας πριν από οποιοδήποτε έργο. Μαζί μας και η Οτέκο, δίπλα στο Mediterranean Cosmos και το Magic Bark. Ήμουνα στο εμπορικό εκεί και έβλεπα το πόσο ωραία φτιαγμένο είναι το κτίριο από πίσω, εξαιρετικό δηλαδή, και φαίνονται και οι εγκαταστάσεις πώς κάνεις. Εγώ ακόμα δεν έτυχε σε όλο αυτό το διάστημα που είναι χορηγός να πρέπει να περάσω κταίω κάποιο από τα οχήματα, αλλά εκεί θα πάω. 10-20-30 κλείνεις εύκολα ραντεβού όλο το 24ωρο και μία ώρα τη νύχτα να σου έρθει να κλείσεις, κάποιος θα σε απαντήσει και θα σε κλείσει ραντεβού, και μετά πηγαίνεις εκεί πολύ γρήγορα, μέσα σε 10 λεπτά, 15 λεπτά τελειώνεις και ξεμπερδεύεις για 2 χρόνια. Ειδικές τιμές στην Οτέκο για ανέργους και πολυτέκνους. Και Alter Ego στην πρώτη ώρα εδώ στο ΠΑΟΚ 24, με ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, με φοβερά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίζετε στο γάμο σας. Και πολύ καλές τιμές, έτσι, Alter Ego. Ευκαρπία 25 Μαρτίου και Καλαμαριά Πασαλίδη 85. Έχετε αρχίσει να στέλνετε μηνύματα, πολλά μηνύματα, για να κερδίσετε 2 επίσημες φανέλες του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Οι φετινές, τώρα που τελείωσε αυτή η σεζόν και ψάχνουμε έτσι μια βασική απάντηση, αν ήταν καλή σεζόν, αν πήγαν καλά τα πράγματα, αν ήταν μια μέτρια σεζόν, τι πέτυχε ο ΠΑΟΚ, τι απέτυχε. Δεν είναι απλή ερώτηση. Σε σχέση και με άλλες χρονιές, υπάρχουν πολλά επιχειρήματα για να αιτιολογήσει την απάντησή σου. Ακούσαμε και τους ανθρώπους της ομάδας και τον μεγαλομέτοχο και τον προπονητή και τους παίκτες να κάνουν τα δικά τους σχόλια. Θα κάνουμε και εμείς τα δικά μας σχόλια και θα δούμε και μπροστά για την επόμενη σεζόν. Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ, η πρώτη συγκέντρωση είναι τέλη Ιουνίου. Η ομάδα ξεκινάει για το εξωτερικό αρχές Ιουλίου. 15 Ιουλίου θα μάθει τον πρώτο της ευρωπαϊκό αντίπαλο στα προκριματικά του Champions League. Γνωστά τα ονόματα, τώρα μπορούμε να τα λέμε με άνεση. Δεν υπάρχει πρόβλημα να τα ματιάξουμε. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει στα προκριματικά του Champions League. Ο Άγιαξ, η Άντρελεχτ, η Σπάρτα Πράγας, η Σαχτάρ και η Φενέρμπαχτσε είναι οι ομάδες που περιμένουν τον ΠΑΟΚ. Μία από αυτές θα βρεθεί στο δρόμο του για να δει το προγραμματικό γύρο του Champions League. Κλήρωση 15 Ιουλίου, τα μάτς 26-27 Ιουλίου και 2-3 Αυγούστου. Αυτές είναι οι ημερομηνίες των πρώτων αγώνων του ΠΑΟΚ. Πέρυσι έπαιξε 16 Ιουλίου το μάτς. Φέτος θα παίξει 26. Εντάξει. 10 μέρες. Περιθώριο. Μετά η κλήρωση των play-off, είτε για Champions League είτε για Europa League, είναι 5 Αυγούστου. Και οι αγώνες των play-off είναι λίγο πιο νωρίς φέτος. Είναι 16-17 Αυγούστου και μαθαίνεις αν παίζεις Ευρώπη μετά, δηλαδή είτε Champions League, είτε Europa League, 23-24-25 Αυγούστου. Δηλαδή. Έτσι πέφτει να είναι Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Ναι. Αυτό. Ναι. Είναι λίγες μέρες πριν. Έχεις μια εβδομάδα δηλαδή μετά, αν θες να αλλάξεις κάτι στο ρόστερ σου. Αν αυτό παίζει ρόλο. Δηλαδή το ότι προκρίνεις στην Ευρώπη, Να πάρω παίχτη. Αρχίζουμε αυτά πάλι τώρα. Μπορεί να το έχεις κλείσει το ρόστερ. Πάντα αφήνεις μία θέση κενή. Τα ενδεχόμενα. Ναι. Μία όμως, όχι 12. Ναι. Αυτά είναι τα δεδομένα με τις ημερομηνίες που θα μας απασχολήσουν από εδώ και πέρα. Ο ΠΑΟΚ έχει προπονητή.
Νομίζω ότι. Δώσαμε αυτή την κουβέντα του, λέει. Ναι, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι έχει μια βάση στο ρόστερ. Δεν είναι η περσινή κατάσταση. Πέρυσι τέτοιο καιρό λέγανε όλοι, είπε και ο Αθανασιάδης ο Στέφανος, ότι εγώ αν ήμουν μεγαλομέτωχος θα μας έδιωχνα όλους. Υπήρχε αυτή η αίσθηση ότι είναι πολύ άρρωστα τα αποδυτήρια, ότι πρέπει να γίνουν πολλές αλλαγές. Το είπαν οι προηγούμενοι, το κατάλαβαν και οι επόμενοι. Ο ΠΑΟΚ άλλαξε το ρόστερ του μήνα Ιούλιο-Αύγουστο εκεί. Δεν είναι έτσι η κατάσταση τώρα. Υπάρχει μια καλή βάση. Αυτά που είπες είναι τα γενικά. Πιο ειδικά και για παίχτες, αν μιλήσεις, πραγματικά υπάρχει μια βάση. Με παίχτες με 3 χρόνια συμβόλαιο, με 2 χρόνια συμβόλαιο, υπάρχει μια βάση. Εντάξει, η ομάδα κέρδισε χθες την συνέχεια της. Γιατί θα ξεκινούσε η κουβέντα πάλι και να φύγουν όλοι και 15 μεταγραφές θέλει το ένα και 15 μεταγραφές θέλει το άλλο. Τώρα θα πάμε για 5, 6, 7 τέλος πάντων επιλογές. Πρώτης γραμμής, δηλαδή δεν χρειάζεσαι κάτι συμπληρωματικό στο ρόστερ. Θες κανονικούς ποδοσφαιριστές, έτοιμους, προσωπικότητες με εμπειρία. Και να δεις τι θα γίνει με αυτούς που δεν είναι σίγουροι. Δηλαδή με τον Μάκαν θα πουληθεί, με τον Βίτορ αν θα μείνει, που εγώ λέω να μείνει. Και εγώ λέω να μείνει, αλλά ποιος μας ακούει. Αυτός που χθες έχει πολύ καλή ψυχολογία και μπορεί και να την κάνει την κίνηση παραπάνω, να τα βρουν κάποιος τα λεφτά. Εντάξει, και να μείνει. Το θέμα του Βίτορ, επειδή γενικά υπάρχει ένας στην πόλη μια προσέγγιση απαξίωσης από πολλά στελέχη της ομάδας. Δεν γίνεται 3 χρόνια τώρα να μου λένε εμένα όλοι οι προπονητές του και όλοι οι παίκτες του ότι είναι καλός παίκτης και εμείς θα το βγάζουμε άχρηστο γενικά. Απλά δεν είναι top stopper. Δεν είναι. Ωραία. Αλλά δεν είσαι σε top πρωτάθλημα. Αν ψάχνεις για 2 stopper είναι λάθος. Ψάξε για έναν καλύτερο όλων. Χρησιμοποιώ το παράδειγμα του Χατσέγια, το οποίο είναι άκομψο από τη μία, ρεαλιστικό από την άλλη. Το πήραμε από τον Πανιόνιο. Ωραία. Φάνηκε το παιδί, θέλει, έχει δρόμο μπροστά του. Δεν είναι Βίτορ. Δεν είναι Βίτορ. Θέλει και το χρόνο προσαρμογής. Ναι. Το οποίο για τα ελληνικά δεδομένα είναι μια σεζόν. Αν φύγει ο Βίτορ, έχω Τζαβέλα με 1 χρόνο συμβόλαιο. Μαλεζά με 1 χρόνο συμβόλαιο και τον Χατσαία που δεν είναι έτοιμο. Αλλά ψάχνω 2 πολύ καλές λύσεις. Είναι ρίσκο. Και τι θα δει, και οι 2 θα είναι πολύ καλοί χαρακτήρες που δεν δημιούργησαν ποτέ πρόβλημα, σοβαροί επαγγελματίες, κανονικοί ποδοσφαιριστές. Αυξάνω το ρίσκο, μειώνω τις σταθερές. Τι θα είναι οι γυναίκες τους, θα θέλουν να μείνουν. Θα θέλουν να μείνουν, θα πηγαίνουν στο Σάνι, θα έχουν πλαστικά τέτοια. Θα γράφουν στο Twitter. Θα γράφουν στο Twitter, γιατί έχουμε και αυτές, ναι. Τέλος πάντων, για μένα είναι λάθος όταν έχεις σταθερές να τις μειώνεις, αναζητώντας περισσότερο στο μεταγραφικό χάρτη. Λάθος. Κάπως έτσι το είπε και ο Βλαντανίβιτς χθες, όταν έγιναν πολλές ερωτήσεις για την επόμενη χρονιά. Πρώτα απ' όλα παραδέχθηκε ότι μέχρι χθες δεν σκέφτονταν το μέλλον, δεν μπορούσε να σκεφτεί να δει μπροστά. Ούτε ήξερε, ούτε τον ένοιαζε τόσο πολύ. Είχε υποχρεώσεις, άλλες υποχρεώσεις. Από χθες που μπαίνει στη διαδικασία και μετά επαναλαμβάνουμε από 4-5 ερωτήσεις, κάποια στιγμή είπε στις δηλώσεις του ότι και εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει, δεν είμαι υπέρ των πολλών αλλαγών στη διάρκεια του καλοκαιριού. Προφανώς και εκείνος συμφωνεί, το είπε και πολλές φορές, ότι έχει μια καλή ομάδα, υπάρχει μια καλή βάση και σαφώς χρειάζονται κάποιες προσθήκες. Από τώρα αρχίζει και συμμετέχει και ο Βλαντανίβιτς στον μεταγραφικό προγραμματισμό. Όχι ότι δεν είχε άποψη για ό,τι συνέβη μέχρι στιγμής. Εντάξει. Ρωτήθηκε, υπήρχε μια επαφή. Αλλά τώρα είναι πολύ πιο ενεργός μαζί με τον Μίχελ. Και αυτό είναι πλέον το δίδυμο που θα οδηγήσει, που θα προσπαθήσει να χτίσει την επόμενη ομάδα. Πέρασαν πολλά δίδυμα και 3 και τα λοιπά. Υπήρχαν προσδοκίες. Πάντα ψάχνει ο ΠΑΟΚ εκείνο το δίδυμο που θα μπορέσει καλύτερα να προσεγγίσει και να πείσει πιο ποδοσφαιρικά τον Ιβάν Σαββίδη. Μέχρι τώρα δεν έγιναν και πολλά πράγματα, δεν υπήρχε και μεγάλη επιτυχία. Γιατί ο Σαββίδης έχει τα καλά του, έχει και τις αδυναμίες του. Μάλλον δεν θα αλλάξει. Έτσι, δηλαδή, 4 χρόνια το ξέρουμε. Μάλλον μπάτζετ δεν πρόκειται να δώσει ποτέ. Από όσο καταλαβαίνουμε. Εντάξει. Οι πιέσεις ασκούνται. Ναι. Με το παρελθόν, απλά αυτό με το μπάτζετ, ναι, όντως. Και ψάχνουμε εκείνους που θα τον προσεγγίσουν καλύτερα και θα τον κερδίσουν
περισσότερο. Όλοι ξέρουμε και τις αδυναμίες που έχει ο Λούμπος Μίρχερ, που πρώτη φορά στην καριέρα του θα κληθεί να κάνει κάτι τέτοιο σε μια ποδοσφαιρική ομάδα. Το ξέρουμε, το λέμε, το καταλαβαίνουμε. Αλλά είναι άτιμο πράγμα το ποδόσφαιρο. Και κάπως έτσι ξεκινάει αυτή η επόμενη σεζόν, που να μην ξεχνάμε βρίσκει τον ΠΑΟΚ πρωταγωνιστή και στην άλλη προσπάθεια να αλλάξει λίγο ή πολύ το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι και αυτό κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ένα κίνητρο για τον Ιβάν Σαββίδη και να ασχοληθεί και να φτιάξει καλύτερη ομάδα που θα τα αποκριθεί σε απαιτήσεις και να έχει και άλλες ιδέες για να βοηθήσει πέρα από τον ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι υποχρεωμένος. Είναι ο ρόλος του ΠΑΟΚ τέτοιος, να πρωταγωνιστεί σε αυτή την προσπάθεια, ίσως να είναι και ο πρωταγωνιστής σε αυτή την προσπάθεια να αλλάξει η κατάσταση του ελληνικού ποδόσφαιρου. Ναι. Το λέγαμε και χθες, αν το καλοσκεφτείτε, τελείωσε η χρονιά και 15 από τις 16 ομάδες που συμμετείχαν στο πρωτάθλημα ψάχνονται και φωνάζουν και προτείνουν πράγματα να αλλάξει η κατάσταση του ποδόσφαιρου. Μόνο ένας είναι ήσυχος και κάθεται και βλέπει. Οι άλλοι 15 όλοι συμμετέχουν σε διάφορες κινήσεις. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, αλλά ναι. Όλοι πιστεύω καταλαβαίνουν αυτή την κατάσταση. Και κάτι θα γίνει, δεν μπορεί. Κάτι θα γίνει. Έχει ξεκινήσει η προσπάθεια, κορυφώθηκε 2 Μαρτίου και μετά και πλέον πάμε σε ένα καλοκαίρι πολύ γεμάτο από αυτό. Εδώ είμαστε. Λίμπερο 107,4. Μεγάλη συμμετοχή. Μία παρά 20 προς παρατέταρτο. Μεγάλη συμμετοχή, γιατί ο κόσμος θέλει να θυμάται αυτή τη χρονιά και το πώς τελείωσε. Θέλει να πάρει μια φανέλα. Να, από αυτή που κληρώνουμε, από αυτή που μπορείτε να πάρετε και εσείς από την μπουτίκ προσφορά των ΠΑΟΚ Megastore. FM και ενώ ονοματεπώνυμο φανέλα, τι λέμε. Ναι, ΠΑΟΚ φανέλα, ονοματεπώνυμο ναι. Και αποστολή στο 545-26. Νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε λίγο σε κάποια πρόσωπα και της βραδιάς και της χρονιάς. Τα φέρνει πάντα έτσι η μπάλα. Όπου είπαμε στο τέλος, παίρνει πάντα όλοι παίρνουν αυτό που τους αξίζει. Και είναι κάποια πρόσωπα στον ΠΑΟΚ που χρειάζονται έτσι ειδικής αναφοράς. Ο Ιβάν Σαββίδης πρώτος από όλους, που επιτέλους χαμογέλασε και το πανηγύρισε και με το γιο του και με τη γυναίκα του και είπε ότι ήταν δώρο για το γιο μου και σας ευχαριστώ και τον έβλεπες ότι έλαμπε από χαρά και μπράβο για το αξίζει. Ο Βλάντα Νίβιτς φυσικά το πρόσωπο με την επιτυχία που είχε φέτος. Για άλλη μια φορά είναι αυτό που λένε οι ποδοσφαιρικοί, είχε η ομάδα το χαρακτήρα του προπονητή, σοβαρός, πειθαρχημένος, με αυτοπεποίθηση και μπράβο του που τα κατάφερε και σαφώς καλή επιτυχία από εδώ και πέρα. Πρόσωπο είναι ξεκάθαρο ο Γιώργος Τζαβέλας, πολύ μεγάλη επιτυχία να τον ψηφίσει και ο κόσμος, αλλά όπως είπε ο ίδιος και οι συμπαίχτες του, ως τον καλύτερο της χρονιάς. Δεν είπε ο ίδιος ότι τον ψήφισαν οι συμπαίκτες του. Ο ΠΑΟΚ είπε ότι τον ψήφισαν οι συμπαίκτες του. Είπε ότι για εκείνον η πιο μεγάλη στιγμή ίσως της καριέρας του είναι ότι τον ψήφισαν οι συμπαίκτες του καλύτερο. Γενικά, μία από τις κορυφαίες τοποθετήσεις ποδοσφαιριστών που έχουν γίνει και σε διάρκεια μάλιστα στην ιστορία που κάνουμε αυτή τη δουλειά, Δημήτρη, είναι η χθεσινή του Τζαβέλα. Όποτε μιλάει. Όχι, τώρα είναι. Και το καλοκαίρι. Χθες ήταν πολύ, πολύ δυνατός. Χθες ήταν πολύ καλό, άστο. Ξεφτύλεσε κάτι κυρίες, κάτι αρωνιάδες, κάτι τέτοιο έχει ξεφτυλίσει, να ξέρεις. Δεν τους βλέπει. Κάτσε και άκου την. Ξανά. Δηλαδή έχει πιάσει τον παλμό ακριβώς. Ακριβώς. Χωρίς αλαζονία και σας έκανε και σας έρανε, εντάξει, όμορφα. Και τις δικές του ευθύνες και όλα. Μεγάλη επιβράβευση για την προσπάθειά του μέσα στο γήπεδο. Είπε κάποια πράγματα το χαρίσεις. Για να το εξηγήσουμε πώς το βλέπει και ο ποδοσφαιριστής. Ο Τζαβέλας έχει πολλά και εντός γηπέδου και εκτός, η συμπεριφορά του, ο χαρακτήρας του λέει πολλά, μπορεί να βρίζει, μπορεί να φωνάζει, τα πολλά και διάφορα. Όλα αυτά ένας ποδοσφαιριστής τα είχε στο μυαλό του πριν ψηφίσει και θεώρησε ότι όλα όσα κάνει ο Τζαβέλας βοηθούν την ομάδα. Και τον ψήφισε τον καλύτερο. Ή υποχαρίσεις. Ναι, μας βρίζει μερικές φορές. Αλλά και αυτό χρειάζεται. Έτσι το εκτίμησε. Έτσι το είδε. Και τον ψήφισε.
Στην ψηφοφορία αυτή βγήκε πρώτος ο Τζαβέλας, δεύτερος ο Μακ και τρίτος. Ο Μιστακίδης. Όχι, στην ψηφοφορία των παιχτών. Δεν θυμάμαι. Και στην ψηφοφορία για τον καλύτερο νεαρό βγήκε πρώτος ο Χαρίς και δεύτερος ο Μιστακίδης. Μεταξύ των ποδοσφαιριστών, είπαμε έτσι. Φυσικά πρόσωπο ο Παναγιώτης ο Γλύκος. Και τι δεν έχει υποθεί για αυτόν. Και πόσο δεν έχουν σημαδέψει την καριέρα του κάποιες έτσι βραδιές, κάποιες ατυχίες. Δεν μπορούσε αυτή η καριέρα να μην σημαδευτεί και από κάτι πολύ πολύ θετικό έτσι. Δηλαδή κάποτε ήταν ο Μπαλάφας που είχε μείνει στην ιστορία του ΠΑΟΚ για το ότι γκρίνιαζαν για αυτόν. Και ήρθε εκείνη η στιγμή στην Ουκρανία να τα αλλάξει. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, στιγμές. Τώρα ήταν η βραδιά του Γλύκου. Να έρθει αυτή η στιγμή με την τρομερή επέμβαση σε μια καταπληκτική ενέργεια του Πέτριτς. Έτσι δηλαδή ο Πέτριτς κάνει κάτι το οποίο μόνο σε προπόνηση μπορεί να γίνει. Πήγε στο τελευταίο μάτς. Εντάξει, είναι κακή η τοποθέτηση του ΠΑΟΚ. Ούτε κλείνει ο Σκόνδρας και ναι, ο Μαρεζάς περιμένει να την πάρει με το καλό του. Ναι. Και ο Παναγιώτης ο Γλύκος δίνει αυτό το βαθμό στο ΠΑΟΚ με τη φοβερή του επέμβαση και γενικά στα play-off πήγε αρκετά καλά. Να ξεχάσουμε το λάθος με την ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα κάνει μεγάλο παιχνίδι στη Λεωφόρο. Mm-hmm. Κάνει μεγάλη απόκρουση χθες. Με τον Πανιόνιο δεν τρώει γκολ. Πολύ θετική. Τα δύο γκολ που τρώει στη Λεωφόρο και το χθεσινό. Εντάξει, ρε φίλε, στο ένα είναι το τέλειο σου του Μπέρκ και στο άλλο γίνεται κόντρα στο Βίτορ που δεν φέρει καμία ευθύνη. Τον επέλεξε ο Ίβιτς και τον δικαίωσε. Εντάξει τώρα, δεν γινόταν να μην τον επιλέξει. Πώς δεν γινόταν, εντάξει. Δεν γινόταν. Θα ήταν λάθος τεράστιο. Κακά τα ψέματα τώρα, το ξέρουμε όλοι ότι ο Γλύκος σε σχέση με τον Βελίδη είναι καλύτερο θεματοφύλακας. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι. Δεν θέλω να μειώσω τον Βελίδη. Ίσα-ίσα θεωρώ ότι είναι εκπληκτικό παιδί σου. Πολύ σοβαρός επαγγελματίας. Ναι, είναι προσωπικότητα. Είναι, είναι σοβαρός. Είναι χίλια δυο. Πραγματικά τον βλέπω με απίστευτη συμπάθεια. Ο τρόπος που στέκεται, που μιλάει, που συμπεριφέρεται. Θεωρώ ότι είναι εκπληκτικό παιδί και πραγματικά έχει τεράστια ποιότητα χαρακτήρα. Ωραία, αλλά εκτιμώ τα χαρακτηριστικά του Γλύκου. Εντάξει, είναι καλύτερα από αυτά του Βελίδη. Και αυτό φάνηκε στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος. Υπάρχει κάποιος άλλος από το αγωνιστικό κομμάτι. Εντάξει, όλοι οι υπόλοιποι βεβαίως έχουν μεγάλη συνεισφορά. Και ο Ροντρίγκες και ο Μαλεζάς και ο Κίτσιου φυσικά που έκανε πολύ καλά play-off. Ο Αθανασιάδης που ανέβηκε στο τέλος της χρονιάς. Όλοι από λίγο. Κοίτα, οι έμπειροι τραβήξαν το κουπί και ο Κίτσιου. Ναι. Ναι. Τον οποίο Κίτσιου τον βρίζουν όλοι. Πες μου ένα λάθος που έκανε στα play-off. Αμυντικά. Γιατί πότε κοιτάς τα back, κοιτάς αμυντικά τι κάνουν. Η πρώτη εντύπωση της φετινής χρονιάς και η τελευταία ήταν πάρα πολύ θετικές για τον Κίτσιου. Και μακάρι να ανέβηκε στη συνέχεια. Ο Τζιόλης με την εγγύηση που προσφέρει. Στο ο Τζιόλης παίζει για τρεις χθες, εντάξει. Ο Χαρίς και ο Τσίμινος δεν είχαν την εμπειρία να καταλάβουν ποιος ρυθμός συμφέρει τον ΠΑΟΚ. Στο 1-1 λύγησαν, εντάξει. Το κατάλαβαν όλοι. Αυτή η άτυχη στιγμή τους λύγησε. Ήταν άλλος ο ΠΑΟΚ. Ναι, εσύ, δεν γίνεται να μην καταλάβει. Δεν γίνεται. Γίνεται. Όταν είσαι άπειρος, γίνεται. Γι' αυτό λέμε ότι οι παίκτες σαν τον Τζιόλη πρέπει να υπάρχουν. Ο Χαρίς και ο Τσίμινος δεν κατάλαβαν ότι πρέπει να παγώσουν τον ρυθμό. Και ο μόνος που το έκανε ήταν ο Τζιόλης. Και πάμε και στο άλλο κομμάτι, το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει να το αναφέρουμε, γιατί αλλιώς μεγαλώσαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη και άλλο πράγμα πουλούσε. Αν ο ΠΑΟΚ είχε κακή διαιτησία στα play-off, ποιος θα τα άκουγε? Η διοίκηση. Η ΠΑΕ. Αν ο ΠΑΟΚ είχε κακό πρόγραμμα και όλη αυτή η αναστάτωση ήταν τελικά κατά της ομάδας, ποιος θα τα άκουγε? Η διοίκηση. Αν η Τούμπα έμενε τιμωρημένη για όλα τα μάτς, ποιος θα τα άκουγε? Η διοίκηση. Αν δεν ορίζονταν ο Αρετόπουλος ή αν ορίζονταν ο Αρετόπουλος και έπιαναν τόπο όλα τα καραγκιοζήλια του Παναθηναϊκού, πόσο πολύ κινδύνευε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ από αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός? Γιατί αν χθες ο Αρετόπουλος έπαιζε Παναθηναϊκό, θα τα άκουγε ο ΠΑΟΚ πάλι. Κοιμηθήκατε, σας πήρε το παιχνίδι, τα tweet, οι ανακοινώσεις, τώρα επηρέασαν κτλ. Πάλι η δίκη θα τα ακούγε. Ναι, δεν χρειάζεται να τα πούμε εμείς όμως. Ας τα πούνε αυτοί που θα τα λέγανε. Ποιος δεν τα πει κανείς. Αλλιώς έχει μεγαλώσει αυτή η πόλη.
Και φτάνει πια η γκρίνια. Φτάνει δηλαδή, μικραίνει τον ΠΑΟΚ. Φτάνει, φτάνει. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ δυνατός και θα παίρνει αυτό που το αναλογεί. Στο ποδόσφαιρο δεν μπορεί να υπάρχει δικαιοσύνη απόλυτα. Πρέπει όσο είναι δυνατόν να υπάρχει ένα 50-50. Να μην υπάρχει πρόθεση. Ναι. Δικαιοσύνη ναι. Δεν μπορεί να απονεμηθεί πουθενά, πρόθεσμα. Πουθενά. Μόνο μακροπρόθεσμα μπορεί να αποδοθεί δικαιοσύνη. Αλλά δεν γίνεται ο ΠΑΟΚ μια ζωή να γκρινιάζει και να είναι αδικημένος. Θα ευνοηθεί και ο ΠΑΟΚ. Και στον απέναντι στον Παναθηναϊκό και απέναντι στην ΑΕΚ και απέναντι σε όλους. Δύο θα, θα αδικείται, μία θα ευνοείται. Τι να κάνουμε. Αυτό πρέπει να ισχύει για τον ΠΑΟΚ. Και μπράβο στην ΠΑΕΠΑΟΚ και μπράβο στον άνθρωπο που αυτή τη στιγμή εκτελεί χρέη Προέδρου στον ΠΑΟΚ, αυτή είναι η πραγματικότητα, στον Μάκη τον Καγκάτση, που κατάφερε όλα αυτά. Θα τ' άκουγε στην αλήθεια περίπτωση. Άρα τώρα ας ακούσει και ένα μπράβο για ό,τι κατάφερε και για την αντιμετώπιση που είχε ο ΠΑΟΚ και χθες. Προσέξτε, τώρα που τελείωσε το μάτς, έχει απόλυτο δίκιο ο Αλαφούζος σε αυτά που έλεγε χθες. Για τον Αρετόπουλο ειδικά. Μην ξεγελιέστε. Ο Παναθηναϊκός, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, πέρα από όλα τα άλλα που γκρινιάζει συνέχεια, είναι σε δικαστική διαμάχη. Ο Αρετόπουλος έχει καταθέσει αγωγή κατά του Αλαφούζου και γίνεται ορισμός στον τελικό των play-off και ορίζουν τον Αρετόπουλο. Είναι λάθος ποδοσφαιρικό, είναι και για τον Αρετόπουλο κακό που έχει οριστεί σε αυτό το μάτς. Όταν ο Αρετόπουλος έχει κάνει αγωγή σε ένα μεγαλομέτωχο μιας ομάδας, να μπαίνει. Ναι. Τον βάζει δηλαδή να τον ζυγίσει. Δεν γίνεται. Και με αυτά που έχει κάνει ο Αλαφούζος, δεν γίνεται να μην φάει και καμιά αγωγή. Είναι γεγονός. Mm. Αλλά δεν μπορείς να ορίζεις τον Αρετόπουλο σε τέτοιο παιχνίδι. Σκέψου το αντίστροφο. Ναι, πήγε στον ΠΑΟΚ. Χαμός θα γινόταν. Και μπήκε ο Αρετόπουλος φυσικά και μια χαρά πήγε το παιχνίδι. Ό,τι έπρεπε να πάρει ο ΠΑΟΚ το πήρε. Τα λίγα που. Τα 4-5 σφυρίγματα. Παίρνει ο γηπεδούχος ή ο δυνατός. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ο δυνατός. Και έτσι πρέπει να είναι. Ας γκρινιάζουν και οι υπόλοιποι για τον ΠΑΟΚ. Έτσι πρέπει να κάνουν. Φτάνει το αντίστροφο. Φτάνει η μιζέρια, φτάνει η τοπάθεια. Είναι πολύ μεγάλος ο ΠΑΟΚ για να γκρινιάζει συνέχεια απέναντι σε αυτούς. Θα γκρινιάζουν και αυτοί. Και πιο συχνά από ότι ο ΠΑΟΚ. Και αυτή είναι μια νίκη. Και να τα λέμε γιατί είπαμε, θα λέγαμε αυτό για τα αντίστροφα. Και ανακεφαλαιώνοντας, συγγνώμη λιγάκι, αυτή η κατάκτηση της πρώτης θέσης στα play-off είναι η πρώτη καλή συνεργασία του οργανισμού ΠΑΟΚ. Διοίκηση αγωνιστικό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αν το επικεντρώνουμε, δηλαδή το κατάφερε μόνος ο Ίβιτς, το κατάφερε μόνος η Γκοντζάλεβα ή ο Γκαγκάτσης. Όχι, δεν υπάρχει μόνος κανείς. Και είναι και ένα μάθημα για τον υπόλοιπο ΠΑΟΚ. Το να παίξω. Είναι επίσης ένα μάθημα για τον ίδιο τον ΠΑΟΚ από μέσα. Δηλαδή, θα πρέπει να φιλτράρει ότι ο Ίβιτς είχε την υποστήριξη της διοίκησης και πέτυχε. Δεν μπορεί ο Ίβιτς να μην έχει την υποστήριξη της διοίκησης για να πετύχει. Ωραία. Το κάθε πρόσωπο έχει ανάγκη την υποστήριξη εκεί μέσα για να αποδώσει. Όχι το θάψιμο ή τα πισόπλατα μαχαιρώματα, όπως γινόταν μέχρι πέρσι σίγουρα. Σίγουρα. Μέχρι πέρσι. Εντάξει. Άρα λοιπόν, η χθεσινή επιτυχία είναι πολύ σύνθετη και έχει τεράστιο ψωμί να αναλύσεις πάνω σε αυτό. Εντάξει. Από την άλλη θεωρώ ότι έρχεται και πιστώνεται μια πολύ μεγάλη θυσία που έκανε ο ΠΑΟΚ φέτος να κινήσει διαδικασίες αλλαγών στο ποδόσφαιρο με πολύ μεγάλο κόστος δικό του. Αλλά... Και respect πήρε πιστεύω από ανθρώπους του ποδοσφαίρου. Μπορεί μερικές φορές να είναι διαιτητές, μπορεί να είναι άλλοι δημοσιογράφοι. Φόβο προσφέρει πλέον. Αυτό, ότι ξέρεις κάτι, είμαι ο τρελός που δεν υπολογίζω κόστος. Μπορώ να φάω και 5 αγωνιστικές, μπορώ να φάω και μείον 3 στο άλλο πρωτάθλημα, μπορώ να φάω και τον αποκλεισμό μου από τον τελικό του κυπέλλου. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ Ολυμπιακός, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που κατάφερε ο Ολυμπιακός είναι αδιανόητο, έτσι. Αυτή η εγκληματική εύνοια που υπάρχει υπέρ του. Φυσικά και θα διοικηθεί ο ΠΑΟΚ, φυσικά θα έρθουν και κεφαλιές και σφαγές, θα έρθουν. Αλλά δεν θα είναι μόνιμο αδικημένος. Και ο γκρινιάρης επειδή αυτό πουλάει. Και εδώ και στην Αθήνα και παντού. Δεν θα είναι πλέον. Και δεν πρέπει να είναι με το Σαββίδι στην ηγεσία του. Για να μην ξεγελιόμαστε. Δεν θα γίνει ποτέ Ολυμπιακός. Όχι, αλλά σου λέω ήταν μια καλή αρχή. Και να φανούν κάποιες συμμαχίες για το κοινό καλό και να γίνουν κάποιες αλλαγές. Και έρχεται και ολοκληρώνεται μια σεζόν
η οποία ουσιαστικά τι κάνει, είναι ένας προάγγελος όλων των εξελίξεων στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το να πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα με 40 βαθμούς διαφορά δεν μπορέσαμε να τα αποφύγουμε. Τουλάχιστον απονεμήθηκε μια δικαιοσύνη προς το τέλος της σεζόν όσον αφορά αυτούς και που επένδυσαν κάποια χρήματα και που έκαναν κάποια δουλειά και όπως λες που δεν παρεμβαίνουν και δεν επηρεάζουν καταστάσεις αδικώντας ομάδες. Είτε είναι μικρές ομάδες, είτε είναι οι τρεις όταν παίζουν μεταξύ. Εγώ χαίρομαι που αυτό το βατζιλίκι του Παναθηναϊκού το επικοινωνιακό ήταν η πρώτη φορά που στα πλέοφ δεν έπιασε. Και εμένα μου λέει πολλά αυτό το πράγμα. Γιατί αυτό κάνει κάθε χρόνο. Και τη μία με κέρδισε με την αποβολή του Γκαρσία, να πούμε, στην Τούμπαν όταν αποβλήθηκε ο Σιμάου, την άλλη το πέναλτι του Φωτάκη, την άλλη το φουσάτο στην Πέρτο Σίλβα, την άλλη του μείον τρει. Εντάξει. Φτάνει. Φτάνει. Ωραία, φτάνει αυτό το βατζιλίκι και το επικοινωνιακό, φτάνει. Κούρασε. Ας λένε πλέον αυτοί στον Παναθηναϊκό. Κάτι έκανε. Σου την αίσθηση ο Σαββίδης. Ας το λένε, ναι. Καιρός είναι. Να λέγεται και δεν μας χαλάει. Να τους μπορεί να μην ισχύει. Σιγά μην είσαι ο Σαββίδης τώρα το οτιδήποτε. Όχι, αλλά όταν ο Παναθηναϊκός. Ας υπάρχει αυτή η αίσθηση. Ανοίγει μέτωπα, θα σου πει και ο διαιτητής, σε πάρει και τα πέντε σφυρίγματα κόντρα τώρα. Πέντε σφυρίγματα πια τώρα, εντάξει. Δύο αμφισβητούμενα φάουλ του Κλουναρίδη, που το ένα του Κίτσιου είναι, το άλλο πιστεύω δεν είναι. Το πρώτο είναι φάουλ. Το πρώτο είναι φάουλ, το δεύτερο δεν είναι, πιστεύω. Γιατί βρίσκει μπάλα. Ποιο ήταν από τα αριστερά, δεν πιστεύω. Κόντρα, δεν θυμάμαι. Ωραία. Το φάουλ τέλος του Ροντρίγκης που έπεσε μόνος του. Ναι. Έχει 4-5 τέτοια σφυρίγματα, ναι, που παίρνει έδρα. Ναι, πάντα. Δηλαδή σε σχέση με αυτά που έχουμε πάθει από τον Παναθηναϊκό ιστορικά, αυτό δεν είναι τίποτα. Ναι. Δηλαδή, αυτά είναι, αν το κάναμε εμείς, είχαμε τέτοια διαιτησία στο ΆΚΑ, θα λέγαμε εξαιρετικός ο Αρετόπουλος, μια χαρά του πήγε το παιχνίδι, δεν φταίει αυτός για την αποτυχία. Θα λέγαμε εμείς. Αυτά για να κλείσουμε και αυτό το κεφάλαιο με τους πρωταγωνιστές των play-off ή της χθεσινής βραδιάς και να τα λέμε και όλα. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24, σήμερα Τετάρτη 1η Ιουνίου μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής σεζόν. Ένα τέλος που ήταν καλό για τον ΠΑΟΚ, του δίνει μια προοπτική για την επόμενη σεζόν, άλλη μια ευκαιρία να διεκδικήσει κάτι παραπάνω στο Champions League και φυσικά κυρίως τη συμμετοχή του στους ομίλους της μεγάλης διοργάνωσης. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Ο ΠΑΟΚ είναι από τις ελάχιστες ομάδες, μία, δύο, τρεις το πολύ, που βρίσκονται στην πενηντάδα της UEFA, που δεν έχουν καταφέρει να μπει στους ομίλους. Είναι κάτι αρνητικό αυτό. Πρέπει και αυτό να αλλάξει. Ναι, άμα είσαι εκεί θα το καταφέρεις κάποτε. Ναι. Πάντα έφτανε μια ανάσα έτσι. Δηλαδή στις ευκαιρίες που είχε δεν ξεφτυλίστηκε, δεν έδειξε ότι είναι εντελώς μακριά. Έτσι. Και παλιότερα και τώρα πρόσφατα με τον Άγιαξ και με τη Σάλκε. Με τον Άγιαξ ήταν προκριματική φάση. Και με τη Σάλκη ήταν πολύ κοντά. Ήταν πολύ κοντά. Τώρα θα έχει άλλη μια ευκαιρία για να ξέρουμε και τι πέτυχε ο ΠΑΟΚ. Έτσι δεν είναι κάτι τρομερό, δεν πήρε κανένα τίτλο. Έχει αυτή την ευκαιρία. Και έχει και καθαρό μυαλό και καλή διάθεση. Έχουν οι άνθρωποι του για να χτίσουν κάτι καλύτερο εν ώψη της επόμενης σεζόν. Ίσως χωρίς άλλες αλλαγές στο κομμάτι που αφορά τον περίγυρο της ομάδας. Δεν ξέρω, ίσως δεν φαίνεται να ψάχνει, όπως δεν έψαχνε για προπονητή το τελευταίο καιρό, δεν φαίνεται να ψάχνει και για πρόεδρο. Και νομίζω έχει πρόεδρο, απλά θα λέγεται πρόεδρος. Ναι. Πέρασαν διάφορα μοντέλα για τον ΠΑΟΚ, μοντέλα διοίκησης. Με πολλούς, με λίγους, με μεγάλους, με μικρότερους, με Έλληνες, με ξένους. Έτυχε τώρα, έτυχε. Γιατί πάρθηκε μια απόφαση πριν λίγους μήνες και ήταν μια μεταβατική περίοδο. Και έλα όμως που αυτή η απόφαση που πάρθηκε και για τη διοίκηση και για την ομάδα, πέτυχε. Δεν μπορεί να το προβλέψει ποτέ. Και αυτή η χημεία που τώρα βρήκε ο Σαββίδης φαίνεται να την ικανοποιεί. Με αυτούς που είναι στη διοίκηση, την οποία πάμε τρέχει κυρίως ο Γκαγκάτσης, με την ομάδα την οποία θα τρέξει και την τρέχει ο Μίχελ, προπονητικά βεβαίως με τον Ίβιτς και όλους τους υπόλοιπους γύρω από την ΠΑΕ. Ίσως και να μην αλλάξει τίποτα σε αυτό το μοντέλο. Οι αλλαγές αναμένονται στην ομάδα, προαναφέραμε κάποια πράγματα, έχουν κλείσει ποδοσφαιριστές και θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες.
Ο Σάχοφ, παρεπιπτόντως, από ό,τι είδαμε, δεν θα πάει στο Euro. Καλύτερα. Τον απέκλεισε ο προπονητής της Ουκρανίας. Χθες προέκυψε άλλο ένα όνομα πάλι από την συγκεκριμένη ομάδα, του Ματέους. Δεν θα προχωρήσει αυτό. Ναι, δεν φαίνεται ότι είναι ο εκλεκτός. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει δύο εξτρέμ, δεν ψάχνει έναν. Αυτό πήγα να πω. Και αν πούμε ότι θα το Ζάιρο τον υπολογίζεις. Από την άλλη, πώληση μπορεί να γίνει και τον Αύγουστο. Δηλαδή, ο ΜΑΚ... Εντάξει, δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις πώς θα πάει. Ο Λούκας πέρυσι βοήθησε, προσέφερε και έφυγε μετά. Θα πεις, έχει ομάδα που τον περίμενε πώς και πώς. Ο ΜΑΚ θα έχει ομάδα. Τέλος, θα δεις πώς θα πάει το πράγμα. Και για τον Σλοβάκο που είπε ότι ίσως και πριν το Euro, δηλαδή ίσως αυτό το δεκαήμερο, έρθουν προτάσεις. Δεν μου έλεγε στο αεροδρόμιο. Με τίποτα. Για ομάδες. Ναι. Εντάξει. Να ακούσουμε χορηγούς, να πάμε σε μηνύματα, να πάμε σε γραμμές για την δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24. Ο πειρατής μου ξέρει να κατεβατώ εδώ. Τι γίνεται, κάθε μέρα άλλα πράγματα κάνει. Ναι, τι γίνεται 5 Ιουνίου λέει, παρέα με το Ροκαλό Ρέντιο, σαλπάρι για Αθήνα με αφορμή τη συναυλία του Dropkick Murphys στα πλαίσια του Rockwave Festival 2016. Ήμουν στο πρώτο Rockwave με Slayer. Τι ωραία περάσαμε. Τέλος πάντων. Πριν από αυτό όμως, την Τετάρτη 1 Ιουνίου, σήμερα δηλαδή, διοργανώνει ο πειρατής βραδιά Διογένους 17, αφιερωμένη στο group, στους Dropkick Murphys. Και δύο τυχεροί που θα παραβρεθούν σήμερα στον πειρατή θα ταξιδέψουν την Κυριακή στην Αθήνα για να δουν τη συναυλία και το Rockwave δωρεάν. Οι νικητές θα προκύψουν μετά από κλήρωση που θα γίνει σήμερα το βράδυ. Χθες έφτασε η μπύρα. Πρέπει να έφτασε. Πρέπει να φύγει καμιά 50 βαρέλια. Περάστε να γραφτείτε για την εκδρομή της Κυριακής, γιατί υπάρχει και αυτή η διαδικασία, δεν είναι μόνο η κλήρωση. Πιείτε τις μπύρες σας, κάνοντας προθέρμανση με πολύ Dropkick Murphys, στα ηχεία από τον Ντίνο, τον Κωνσταντίνο Αλεφασίδη και τον Κώστα Τσέλ, και μπορεί να κερδίσετε όλα τα έξοδα της εκδρομής πληρωμένα, ώστε να τους απολαύσετε από κοντά σε λίγες ημέρες. 944-922 τηλέφωνο, ο πειρατής, ο οποίος είναι το μεγαλύτερο rock and beer bar στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, Beta Auto Center στην παρέα μας, εμπιστευτείτε το όχημά σας στους ειδικούς, 50 χρόνια εμπειρίας για ολοκληρωμένο σέρβις κάθε τύπου οχήματος, γραπτή εγγύηση ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και βέβαια τα πάντα σε καταλύτες, εξατμίσεις, τώρα και στην αναγέννηση καταλυτών και φίλτρων πετρελαίου DPF. Η Beta Auto Center είναι στην Μοναστηρίου 299, καλείτε για να κλείσετε ραντεβού στο 2310-461-163. Ήδη υγιεινής Φτίκας στη δεύτερη ώρα, πλακίδια και ήδη υγιεινής. Εκεί θα πάτε για να σχεδιάσετε το μπάνιο των ονείρων σας με επώνυμα πλακίδια ισπανικών και ιταλικών οίκων. Φτίκας, ό,τι θέλεις, τιμή που θέλεις, Απόλλωνος 37-39 στην Κάτω Τούμπα. Και Il Posto, καφέ μπαρ στον Εύοσμο, εδώ και 25 χρόνια, με ξένη ποιοτική μουσική, με πάρα πολλές προσφορές, με πάρα πολλά live και σήμερα ρετάρτη με ένα ποτήρι κρασί, άλλο ένα στο Il Posto για εσάς. Μαζί μας και το ψητοπολείο του Μπραμπαστέριου, είναι Παπάφ με κλάνθους γωνία και εκεί έγινε σκοτωμός εχθές, πριν από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ και μετά. Μιλάμε τώρα για κρέατα νοπά παραγωγής του Μπραμπαστέριου, εξαιρετικής ποιότητας και για έναν χώρο που είναι πάρα πολύ μοντέρνος, καινούργιος φέτος έγινε αυτή τη σεζόν που διανύουμε. Κάνει και delivery, ήδη έχει ξεκινήσει από τις 12 το delivery και πάει μέχρι τις 3 τα ξημερώματα, 2-3-10-9-22-20, Μπραμπαστέριος και όπως λέει και ο Σταύρος Κόλκας, αν δεν σας αρέσει αυτό που θα φάτε, να μας το επιστρέψετε και θα σας δώσουμε άλλο. Το καλαμάκι πίσω. Θα σας δώσουμε το καλαμάκι πίσω, θα βάλουμε άλλο σουβλάκι επάνω. Λοιπόν, φέρτε το μας, επιστρέψτε το. Αν έχει το οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα, θα το δουν οι ειδικοί μας και θα σας ενημερώσουν άμεσα στον Μπραμπαστέριο. Πάμε γρήγορα σε μηνύματα που μας έχετε στείλει και ενώ έχετε άλλα 45 λεπτά για να διεκδικήσετε τις φανέλες του ΠΑΟΚ, τις δύο επίσημες φανέλες. Φετινές, έτσι. FM κενό, ΠΑΟΚ φανέλα, όνομα τεπώνυμο στο 54526. Φίλος γράφει, όχι και να απολογούμαστε, άντε με αυτή την ύπουλη ομάδα φτάνει κάθε χρόνο μαστερή κάτι.
Πήραμε κανένα δύο σπόρια, αλλά ως εκεί δεν έκρινε κανένα σφύριγμα το αποτέλεσμα. Δεν απολογείται κανείς. Καταγράφουμε την πραγματικότητα απλώς. Άλλος φίλος γράφει μετά τον τρίτο προκριματικό τι ισχύει για τα play-off. Για δες τα εδώ. Πιθανή αντίπαλη, έτσι, είναι η Manchester City, η Porto, η Σαχτάρ εφόσον προκριθεί, η Villarreal μέσα και ο Άγιαξ πάλι. Αν προκριθεί θα είναι πάλι ο Άγιαξ. Αν δεν προκριθεί ο Άγιαξ Σαχτάρ, εκεί μπορεί να προκύψει μια Gladbach, μια Ρώμα, τέτοιου λέτε, επίπεδου μεγάλο... ομάδες. Ναι. Μεγάλο νούμερο. Αυτός είναι ο δρόμος. Δεν τους βλέπω αυτούς. Ναι. Άντελεκ, δηλαδή να παίξει με τη Ρώμα δεν. Κάποιος έγραψε χθες. Λέει με Άντελεκτ θα παίξουμε. Λέει δεν έχει πάει ο Κόλκας Βέλγιο. Ναι, είναι το μόνο από τις πέντε που δεν έχω πάει. Εκεί που λέει ο Άξ ότι υπάρχουν τα μοντέλα. Μοντέλα. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπε ότι είναι όμορφε τι Βελγίδε. Φίλε, μετά το Αζερμπαϊτζάν που είναι κορυφή, μπάζο. Δεν ξεχωρίζει άντρα από γυναίκα και όλοι έχουν ένα φρύδι. Εντάξει, το Βέλγιο είναι με διαφορά πιο άσχημες γυναίκες του πλανήτη. Όχι, ρε φίλε. Τι όχι, δεν είναι τι όχι, μην επιμένεις. Στο Μπρίζ, ρε φίλε. Πραγματικά. Λοιπόν, δεν μου πέρασε. Είναι η πρώτη αποστολή που δεν μου πέρασε από το μυαλό, καν. Δηλαδή, υπάρχει μεγάλη διαφορά Ελλάδα-Βελγίου, αυτό είναι αλήθεια. Θα σα πω μια απόδειξη. Υπήρχαν κάποιες πολύ μέτριες κοπέλες Ελληνίδες που οι Βέλγοι τις βλέπανε και τους τρέχαν τα στάλια. Γιατί δεν έχουν μελαχρινές οι Βέλγοι. Δεν έχουν καστανά μάτια οι Βέλγοι. Το καστανό που σε εμάς είναι το πιο κοινότυπο χρώμα, αυτοί το βλέπουν και τρελαίνονται. Και σας έγραψα ότι έχουν ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, μουτράκια. Δεν είπα εγώ ότι έχουν ωραίες γυναίκες. Είπα ότι δεν είναι αυτό το μπάζο. Σαν να το μαζεύει λίγο, μου όχι, φαίνεται. Όχι, όχι. Σκέφτεται ότι στο Βέλγιο παίρνουν και πολλές μπύρες και άμα πιείς πολύ μετά, λίγο ομαλοποιείται. Στο Βέλγιο έχω φάει κρέας αλόγου, ρε φίλε. Μπράβο. Και μάλιστα σε μπριζόλα που δεν ήταν και καλά ψημένη. Έχουν, είναι ανώμαλοι άνθρωποι. Δεν είναι κράτος. Το Βέλγιο είναι μια ανομαλία, δεν είναι ακριβώς κράτος. Για να τεκνοποιούμε αυτά τα μπάζα, εννοείται ανομαλία είναι. Είχαν τόσα χρόνια. Για να καταλάβεις πόσο ανώμαλοι είναι, είχαν τόσα χρόνια που δεν είχαν κυβέρνηση, ρε. Και πήγαιναν μια χαρά. Χωρίς κυβέρνηση. Ακυβερνησία είχαν. Εντάξει, κι εμείς. Καλά, δεν πάμε καλά. Φίλος γράφει: είμαι θετικός στην ανανέωση του Ίβιτς. Δείχνει σοβαρός. Έκανε σωστή διαχείριση της ομάδας. Χωρίς να πανικοβάλλεται και στις δύο αναμετρήσεις στην Αθήνα που δεχτήκαμε κόκκινη κάρτα. Αυτό που δεν μου άρεσε είναι η βιαστική για άλλη μια φορά απόφαση του Σαββίδη. Για τα 4-7 χρόνια μας έχει δείξει ότι ο εκρηκτικός του χαρακτήρας και η αγάπη του για την ομάδα τον κάνουν να σκέφτεται και να παίρνει αποφάσεις εμβρασμό ψυχής. Να λειτουργεί σαν οπαδός και αυτό. Πρέπει να αλλάξει, λέει, στο μεγαλομέτωχο του ΠΑΟΚ. Είναι η άποψη του φίλου. Είναι άλλος... πρώτη φορά πάντως που Μάιο είχαμε καινούργιο προπονητή. Ναι. Και αυτό έστω και τελευταία μέρα, ναι. Φίλος γράφει ότι ο Ματέος έχει καλά νούμερα. Δεν είναι σε καλή κατάσταση. Και 10 assist. Είπαμε ότι μάλλον δεν προχωράει. Είπαμε για τα play-off του Champions League, αν βρεθεί εκεί ο ΠΑΟΚ. Ο Ανέστης εδώ μας γράφει: καλησπέρα, τόσα χρόνια πηγαίναμε στην Αθήνα με το σκεπτικό ότι θα σφαχτούμε, ήρθε η ώρα να αντιστραφεί η κατάσταση. Φυσικά, φτάνει τόσο. Ο 022 μπορεί να αποτελεί μια σοβαρή επιλογή και πόσο υψηλό είναι το ρίσκο. Από κάτω ξεκινάει. Θα πήγαινα και εγώ μαζί με τον Κόλκα στο Εστορίλ να φέρω το Σάντος. Βλέποντας τον ποδοσφαιρικό χάρτη, π.χ. Ρεάλ, Ζιντάν κτλ., πιστεύεις ότι ο Ίβιτς μπορεί να αποτελεί μια σοβαρή επιλογή και πόσο υψηλό είναι το ρίσκο, με δεδομένο ότι πρέπει να φέρεις παίχτες τουλάχιστον επίπεδου Γκαρσία για να αυξήσεις τις πιθανότητες εισόδου στους ομίλους? Είναι η ερώτηση του 022. Εγώ θεωρώ ότι ο Ίβιτς πρέπει να στελεχωθεί από ανθρώπους οι οποίοι θα τον βοηθήσουν να θα κάνουν τη ζωή τους πιο εύκολη. Τη ζωή του πιο εύκολη. Αυτό θεωρώ. Να ενισχυθεί το team του δηλαδή. Την καλησπέρα μας στο φίλο από την Κοζάνη που μας έστειλε το μήνυμα. 8-17, δεν μου αρέσει ο Τζιόλης, θα ήθελα γρηγορότερους, αλλά χθες ήταν ο κορυφαίος και το πάθος του το μετέφερε σε όλους. Θέλουμε 5 μεταγραφές επίπεδου Τσίμιροτ και Ροντρίγκες, λέει, και είμαστε καλά. Όχι, θες κάτι ανώτερο. Θέλεις, θα πω, θέλεις 3 σαν τον Τζαβέλα, τουλάχιστον, με ό,τι αυτό σημαίνει, με όλο αυτό που βγάζει ο Τζαβέλας, στα αποδυτήρια και στο γήπεδο. Τσίμιροτ, εντάξει, μια χαρά. Αλλά έχεις Τσίμιροτ. Και σαν τον Τσίμιροτ. Άλλο πράγμα σου λείπει. Σου λείπει αυτό το χθεσινό, με το που έγινε το 1-1, να μην πανικοβάλλεις, να μην καταραίεις, να μην ξεχνάς αυτό που παίζεις. Φάνηκε και χθες.
8.47 δείχνει καλό ο Ίβιτς, αλλά δεν έχει εμπειρία και αυτό με προβληματίζει. Μακάρι να με βγάλει ψεύτη. Γράφει. Ο 6.24 η φετινή σεζόν με βάση τους στόχους που είχαμε νομίζω είναι επιτυχημένη. Όμιλη Europa League και δεύτερη θέση. Κι άλλο ήταν ο στόχος, έτσι. Ήταν ο στόχος να αρχίσει να δημιουργείται μια βάση, να χτίζεται μια ομάδα. Εκεί επάνω τώρα μπορεί ο καθένας να έχει διαφορετικές απόψεις. Μπήκαν βάσεις, χτίστηκε κάτι, υπάρχει κάτι που μένει για την επόμενη σεζόν. Οι πιο πολλοί συμφωνούμε ότι υπάρχει. Ακόμα και ο Ίβιτς το είπε χθες. Και με κάποιον τρόπο πρέπει αυτό να το αποδώσουμε και σε αυτούς που δεν είναι τώρα στην ομάδα, έτσι. Και που έχουν ένα μερίδιο σε αυτή τη δημιουργία. Μικρό, μεσαίο, μεγάλο, έχουν όμως ένα μερίδιο. Κάτι ξεκίνησαν, δεν το διαχειρίστηκαν καλά στην πορεία, ειδικά ο Τούντορ που στην κρίση λύγησε, φοβήθηκε, άλλαξε τα πλάνα του, τις σκέψεις του. Δεν ήξερε τι είχε μπροστά του, δεν ήξερε τι είχε απέναντί του, όταν τον μιλούσε και ο Σαββίδης και τον επηρέαζε. Ούτε με τον κόσμο, ούτε με όλο τον περίγυρο του ΠΑΟΚ. Είχε αρκετά αρνητικά αποτελέσματα από τον Νοέμβριο και μετά. Και καλά έκανε τελικά ο Σαββίδης που τον δικατέστησε. Αυτό αποδείχθηκε και πάλι. Ανοίγουμε και γραμμές για να ακούσουμε τι πιστεύετε για τη χρονιά. Καλή, μέτρια. Ο καθένας μπορεί να επιχειρηματολογήσει. Πώς σας ακούστηκε η είδηση και η ανακοίνωση του Ιβάν Σαββίδη για τον Βλάνταν Ίβιτς που παραμένει. Όλα όσα έγιναν και χθες. 23-10-287-888 και 6-45-287-888 τώρα που τελείωσε η σεζόν και μπορούμε να κάνουμε απολογισμό και της ημέρας της χθεσινής αλλά και της χρονιάς και να βλέπουμε και μπροστά. Φίλος ρωτάει αν σταματάει ο Μπερμπάτοφ και αν φεύγει. Και χθες ακόμα και στο τέλος, εντάξει, συμπεριφορά μακριά από όλα και από όλους. Δεν δέθηκε, δεν έπαιξε, δεν προσέφερε. Φταίει ο ΠΑΟΚ, φταίνε όλοι, φταίει και εκείνος. Δυστυχώς απέτυχε η μεταγραφή. Δυστυχώς. Πάμε να ξεκινήσουμε να σας ακούμε. Στον πρώτο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Συνονόματε. Άκης. Όχι. Δημήτρη. Σταύρος. Α, ναι. Λοιπόν, τι αποτέλεσμα έβγαλες τώρα με τον Ίβιτς? Πολύ καλό. Είδες που είχα πάρει πριν λίγες μέρες και είπα ότι ο Ίβιτς ξέρει όλα τα αστέρ, τις ομάδες, τους αντίπαλους, ξέρει τα γήπεδα, όλα τα ξέρει. Γι' αυτό ο καλύτερος να έρθει, ο προπονητής, δεν θα μπορέσει να βγάλει. Πρέπει να περάσουν 2 χρόνια και μετά. Ναι. Είδες και ο μεγάλο ο Σαββίδης δέχτηκε να μείνει μόνιμος προπονητής. Καλά έκανε δηλαδή. Βέβαια καλά έκανε. Εγώ αυτή είναι η απόψη μου, Δημήτρη. Ναι. Η απόψη μου, γιατί εγώ είμαι 86 χρονών και τον πάω από τα γενοφάσια του τον παρακολουθώ. Όταν θα έρθουν τα δύσκολα, θα το στηρίξουν. Εσύ μη είπες τότε στα δύσκολα, αλλά ο Ίβιτς έστρωσε την ομάδα και να τα αποτελέσματα. Βεβαίως. Ισχύει. Άντε. Να είστε καλά. Γεια. Από τον πρώτο φίλο. 86 ετών. Μπράβο του. Πάμε, προχωράμε. Καλησπέρα. Χαίρετε. 85. 85 γεννηθείς. Ναι. Τι γίνεται. Καλά εσύ. Καλά, ναι. Η αρμάδα του ήδη. Έτσι. Μπορούμε να μιλήσουμε για το μέλλον επιτέλους, να πούμε τι βλέπω εγώ, ας πούμε. Γιατί... Σήμερα γίνεται και αυτό, ναι. Και χθες και σήμερα μπορούμε να βλέπουμε και μπροστά. Να δούμε λίγο μπροστά, γιατί ό,τι και να λέμε, ο άλλος ονειρεύεται 10 δεκαδάτους, ο άλλος ονειρεύεται 5 δεκαδάτους. Τα κουκιά είναι πολύ μετρημένα, παιδιά. Εντάξει.
πρέπει όλοι να υπολογίσουμε ότι παιδιά που όπως ο Χαρίσης, ο Τσίμηρο, το Πέλκας, που πήραν εμπειρίες φέτος, του χρόνου τους περιμένουμε ένα σκάλι πάνω. Για τίποτα απ' όλα ο ίδιος ο Χαρίσης παραδέχτηκε χθες ότι δεν έκανε κανονική ζωή. Είδες, ναι, ναι, ναι. Ναι. Εντάξει. Και είναι και ο Τζαβέλας. Όλους ένα σκαλί από παραπάνω και σε θέματα εμπειρίας. Και εγώ θα ξαναέβαζα τον Τζαβέλα σήμερα, να ξέρεις, να παίξει. Για να δεις πόσο σημαντικά πράγματα είπε. Λέω ότι και εγώ όταν ήμουν 20 χρονών και πήγα από την Κέρκυρα στον Πανιόνιο που ανέβηκα επίπεδο, έπαθα δύο θράσεις. Δεν ήξερε να διαχειρίζεται το κορμί του. Εντάξει. Έτσι είναι, παλισέρθηκε και αυτό που είπαμε, ότι δεν φταίει ένα πράγμα. Φταίγανε πολλά μαζί. Τώρα, δεν ξέρω για τα δύο εξτρέμ που είπατε πριν. Καταρχήν να πούμε ότι πλέον ο ΠΑΟΚ έχει δεκαρέ. Το κλείσαμε αυτό το θέμα. Όχι, λέει, ο Σάχοβ οχτάρι. Ο Μάρκεβιτς εδώ και δύο χρόνια πίσω από το Σέντερ Φόρ τον βάζει σταύρο. Επειδή είδα αυτή την ύπρο σε όλα τα μάτς στο Europa League πέρσι, σε όλα τα μάτς που μπήκε αλλαγή στο δεύτερο μήχρονο στα περισσότερα, πίσω από το Σέντερ Φόρ έπαιξε. Μπορεί να ήταν και λόγω ανάγκης, αλλά το παιδί είναι καθαρό οχτάρι. Τι να πω, εντάξει, έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά βέβαια για να παίξει και πιο μπροστά, εντάξει. Έχει καλά τελειώματα. Έχει καλά τελειώματα, έχει και assist, δεν είναι δηλαδή χωρίς assist. Δεν μαρκάρει αυτός. Δεν μαρκάρει. Δεν μαρκάρει, όχι. Στην Ουκρανία νομίζω κανείς δεν μαρκάρει, αλλά τέλος πάντων. Φαίνεται από τις γυναίκες του. Αλλά δεν τον έχω μελετήσει πολύ, δεν, δηλαδή εντάξει, κάποια επειδή πολύ λίγα. Επειδή το ψάξα το θέμα εγώ, δηλαδή θυμίζει πολύ ήδης. Ναι. Πολύ, πολύ έντονα θυμίζει ήδη. Δεν σου έλειπαν γκολ από πίσω. Πάρα πολύ. Εγώ δεν λέω. Απλά άμα να πούμε ότι ξεκαθαρίσουμε αυτό είναι το νέο δεκάρι που θα μοιράζεται χρόνο με τον Πέλκα. Δεν είναι σίγουρο αυτό. Δεν είναι σίγουρο. Αυτό δεν είναι σίγουρο. Όχι. Τι. Όπως και δεν μπορούμε σίγουρα, εγώ πιστεύω να πούμε ότι θα πάρουμε δύο εξτρέμ, αν δεν ξέρουμε με σιγουριά αν ο Ζάιρο υπολογίζεται. Θα σου πω τι ξέρουμε. Ξέρουμε ότι το ρόστερ θα στηθεί για να παίξει 4-2-3-1 και 4-3-3. Αυτό το ξέρουμε. Ωραία. Άρα ο Σάχοφ έχει θέση έτσι όπως λες πίσω από το φως το 4-2-3-1 ή ανάλογα και το παιχνίδι ως δεύτερος κεντρικός μέσος. Ωραία, αν είναι πιο, αν χρειαστεί το σπάρο. Ναι, εντάξει. Ή οχτάρι στο 4-3-3. Ωραία, ωραία. Τσίμηρο, Γιώλης, Άντωνης, Χαρίσης. Πιστεύω ότι με τον Άντωνη σε ένα ερωτηματικό δεν φεύγω. Δεν θα μείνει ο Άντωνης, δεν πιστεύω να μείνει ο Άντωνης. Θα πάει ιδανικό σου να παίξει. Λες δηλαδή να έχουμε 3-3 και Σάμπο και Κολάσε και Άντωνης. Νομίζω ότι και ο Σάμπο πρέπει να πάει ιδανικό κάπου. Κολάσε δεν το συζητάω. Κολάσε δεν τελειώνει, δεν τελειώνει το συμβόλαιο, θα λυθεί νομίζω. Και μετά έχουμε center court σίγουρα Κουλούρη Κλάους. Ναι. Άλλον έναν. Άλλον έναν. Θες άλλον έναν στη θέση του Μπερμπάτοφ. Ναι. Με συμβόλαιο επίπεδου Μπερμπάτοφ. Ναι. Θες εξτρέμ που να παίζουν καλά inside forward και έτσι όπως τα έκανες στα στόπερ, θες δύο στόπερ. Θες δύο επιμένεις, ως τον Μπούγκουρα και έναν ακόμα. Εσύ τον Μπούγκουρα θα τον βάλεις να παίξει, τι να τον πάω, να κάνει 10 παιχνίδια ενώ πέσει να κάνει 30. Άστο να παίξει ένα χρόνο ακόμα. Ναι, δεν ξέρω, πολύ μετρημένα τα βγάζω τα κουκιά, παιδιά. Δηλαδή, τα βάνει. Άκου λίγο, άκου. Μην τα μπέρδεψες. Τα μπέρδεψες. Είναι. Δεξί μπακ πήρες. Οχτάρι πήρες. Δύο στόπερ, σίγουρα, αφού φεύγει ο Βίτορ. Ωραία. Ερωτηματικό. Άλλο ερωτηματικό, ερωτηματικό για τερματοφύλακα. Ωραία. Δύο εξτρέμ, σίγουρα. Τι. Κάτσε, αν τον πουλάς. Τον πουλάω. Τον πουλάς. Γι' αυτόν. Επειδή έχει πάθει ο Σαββίδης τον Κάτσε. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Δημήτρη, στο είχα πει ότι ο Τσίμηρο και ο Χαρίσης θα στα δώσουν και τα κλεψίματα και τα τρεξίματά του. Δεν θα χάσεις από εκεί κάτι. Θες κάτι άλλο στα εξάρια. Θες ένα Τζιούλι ακόμα. Α, και εξάρια ψάχνουμε. Να φύγει ο Κάτσε, να πουλήσει καλά τον Κάτσε και να πάρεις ένα εξάρι πιο ποιοτικό από το Τζιούλι. Όχι πιο ποιοτικό, ρε. Πιο γρήγορο και aggressive, ρε. Πιο aggressive. Ναι. Να μην έχει την ανάγκη, όχι, δεν θα ξεκινήσει ο Τζιόλης, τι θα κάνω. Αυτό. Τι είναι ο Τζιόλης, έμπειρος, προσωπικότητα. Αυτό. Πάνω από όλα. Πάνω από όλα. Λίγο με τις παραστάσεις του Τζιόλη και να έχει λίγο, να είναι ένα κλικ πιο γρήγορος και με
ποιότητα. Και να βαράει λοιπόν, και τη μάνα του. Να σε ευχαριστήσουμε, γιατί θα έχουμε και μια συζήτηση με παίκτη του ΠΑΟΚ, ο οποίος εντοπίστηκε. Να πάμε σε ένα φίλο τελευταίο. Ώρα πρώτα, συγγνώμη φίλε, ώρα πρώτα, να ακούσουμε τι ώρα είναι. Η ώρα είναι 1:30. Ώρα να αποκτήσεις το νέο πουλιεργαλείο της Daytona Cargo 125. Μόνο από τη Μότο Δαβανόπουλος, Μοναστηρίου 102. Αφρική, Σαχάρα. 4.000 χιλιόμετρα έρημος με μια γκαζιά. Γίνεται. Με το νέο παγκόσμιο hit της Honda όλα γίνονται. Νέα χιλιάρα Africa Twin μόνο στη Honda Δαβανόπουλος. Και για την πόλη πας πάλι Honda Δαβανόπουλος. Νέο παπί 125 της Honda και νέο σκούτερ SH Honda 150 τώρα και με άτοκες δόσεις. Honda Δαβανόπουλος, Μοναστηρίου 102. Honda Forever από το Δαβανόπουλο. Λοιπόν, να πάμε στην επόμενη γραμμή. Όχι, συγγνώμη. Απλά θα διακόψουμε αυτή τη ροή, γιατί μπορούμε τώρα να μιλήσουμε με έναν από τους ποδοσφαιριστές για τους οποίους μιλήσαμε πάρα πολλές φορές σε διάρκεια της χρονιάς. Πολλά και διάφορα τα σχόλια. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ακούσουμε και τον ίδιο να κάνει το δικό του απολογισμό και για την προσωπική του απόδοση, αλλά και για όλη την ομάδα. Στη γραμμή μας σε λίγο θα είναι ο ποδοσφαιριστής. Θα τον καλέσουμε. Είναι η μέρα απολογισμού. Και επειδή εμείς τα λέμε κάθε μέρα, οι παίχτες έτσι πιο αραιά μιλάνε. Έχει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσουμε έναν από αυτούς. Ακούσαμε και χθες, έτσι, όσους μίλησαν. Θα πάμε τώρα να δώσουμε την καλησπέρα μας και τα συγχαρητήρια για την χθεσινή επιτυχία στον Δημήτρη τον Μπέλκα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πώς είσαι? Επιτέλους καλά. Το βάσανο τελείωσε, γιατί αυτό που έγινε τελευταίες μέρες ήταν βάσανο, ήταν δύσκολο. Ήταν απίστευτο το άγχος που υπήρχε. Α, και άγχος λες, πέρα από την κούραση τη σωματική, λες και άγχος και πίεση και πολλές σκέψεις. Ένα χρόνο στα γήπεδα είναι. Και χθες εσύ το τέλος του αγώνα το έζησες στον πάγκο και σε είδαμε ότι οι αντιδράσεις ήταν έντονες. Δεν περνούσαμε τίποτα τελευταίο κοσάλλητο, πραγματικά. Τέλος καλό, όλα καλά, Δημήτρη. Τέλος καλό, όλα καλά, όπως είπες. Ευτυχώς τελειώσαμε μια επιτυχία. Και τώρα προσπαθούμε λίγο να ερεμήσουμε. Σωστά. Από την ομάδα να ξεκινήσουμε, από την ομάδα και να μας πεις αν συμφωνείς ότι η χρονιά ξεκίνησε καλά, υπήρχε μια μεγάλη κρίση την οποία ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε να ξεπεράσει από τον Νοέμβριο και μετά και με πάρα πολλούς τραυματισμούς και στο τέλος έγινε κάτι το οποίο, τι να πεις, είναι έκπληξη, είναι κάτι πολύ μεγάλο πάντως αυτό που πετύχατε στο τέλος, αυτή η αντιστροφή της εικόνας. Αυτό πώς το καταφέρατε? Εντάξει, υπήρχαν πολλά σκαμπανεβάσματα φέτος. Θα έλεγα υπήρχαν πιο πολλές πίκες παρά χαρές σε όλη τη χρονιά. Αλλά ευτυχώς και θέλω να δώσω και μπράβο σε όλους τους συμπαίκτες μου και στο προπονητικό team που καταφέραμε να βρούμε τα ψυχικά αποθέματα για να καταφέρουμε αυτό που καταφέραμε χθες. Και σε όλα τα πλοία. Λες κυρίως ψυχικά αποθέματα. Ναι, δηλαδή... ήταν καθαρά. Εγώ πιστεύω έπαιξε ρόλο η καρδιά και η ψυχή ολωνών, γιατί φάνηκε μέσα στο γήπεδο και μέσα σε δύο μέρες να βγάζουμε τόση ένταση και να πάρουμε αυτό που πρέπει να πάρουμε σε αυτά τα δύο τελευταία μάτια ήταν, πιστεύω, καθαρά ψυχικά. Η τακτική, τα συστήματα, οι θέσεις, όλα αυτά σε δεύτερη μοίρα πέρασαν? Όλα σε δεύτερη μοίρα, πιστεύω, ναι. Αυτό ισχύει για όλο το τελευταίο διάστημα ή λες τώρα μόνο για τα τελευταία παιχνίδια? Στα τελευταία δύο παιχνίδια συγκεκριμένα θα το έλεγα αυτό, αλλά... και στα play-off, γενικά σε όλα τα play-off. Αλλά συγκεκριμένα στα τελευταία δύο παιχνίδια. Mm-hmm. Πώς το έχεις εσύ στο μυαλό σου, Δημήτρη, τι σημαίνει αυτή η πρωτιά στα play-off και η συμμετοχή του ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Champions League? Είναι κάτι πολύ μεγάλο? Είναι κάτι αυτονόητο για τον ΠΑΟΚ? Είναι μια ευκαιρία? Πώς το αντιμετωπίζεις? Εντάξει, αυτονόητο δεν μπορούσα να το πω, γιατί δεν βγαίνεις κάθε χρόνο στα προκριματικά του Champions League. Για μένα προσωπικά
είναι επιτυχία γιατί τα αγωνιστώ πρώτη φορά σε προκριματικά. Την προηγούμενη φορά δεν ήμουν στην ομάδα. Ναι. Και είναι στο μυαλό μου το έχω για μεγάλο πράγμα να αγωνιστείς και ακόμη πιο μεγάλο, εντάξει, δεν μπορώ να φανταστώ να μπούμε μέσα. Αλλά πραγματικά να κάνουμε το καλύτερο. Ξέρεις γιατί λέω αυτονόητο, γιατί πολλοί μετράνε και υπολογίζουν το ποδόσφαιρο με βάση τα budget και λέγεται ότι πίσω τον Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ είχε το πιο μεγάλο budget, άρα αυτονόητα έπρεπε να είναι και το φαβορί για την δεύτερη θέση. Ναι, εντάξει, σίγουρα παίζει ρόλο και αυτό, αλλά και μεγάλες ομάδες στο εξωτερικό με τόσο μεγάλα budget δεν βγαίνουν καν στα τζαμίκια, οπότε δεν μπορεί να παίξει ρόλο μόνο το budget. Ναι. Πιστεύεις ότι είναι καλό για τον ΠΑΟΚ το γεγονός ότι κατάφερε αυτό το πράγμα και πλέον δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι αυτή η ομάδα πρέπει να έχει μια συνέχεια? Γιατί κακά τα ψέματα, ένα από τα προβλήματα που έχουμε εδώ πέρα είναι ότι τελειώνει μια χρονιά και πρέπει να φύγουν όλοι, να πάθουν κάτι όλοι, να εξαφανιστούν όλοι κτλ. Κτλ. Αξίζει η ομάδα αυτή τη συνέχεια, αυτό απέδειξε χθες. Ναι, αξίζει και όπως έχω πει και πιο πριν σε κάτι συζητήσει, ότι πρέπει να μπει μια βάση, όχι απλά να καταφέρουμε που καταφέρουμε φέτος και του χρόνου να έχουμε πάλι τα περσινά παράδειγμα. Πρέπει να υπάρχει μια βάση, μια σταθερότητα και όλο να ανεβαίνει η ομάδα βήμα-βήμα. Νιώθεις ότι φέτος μπήκε αυτή η βάση? Ήταν στόχος. Ναι. Ναι, ήταν στόχος και πιστεύω πως ναι, έχει μπει αυτή η βάση. Έχει μπει η βάση. Ναι, και πιστεύω ότι έχει μεγάλο στίγμα σε αυτό ο Ίβιτς. Ναι, εκεί θα πηγαίναμε. Εκεί θα πηγαίναμε. Η είδηση της ημέρας χθες ήταν η απόφαση του μεγαλομετόχου να συνεχίσει ο Βλάνταν Ίβιτς στην τεχνική ηγεσία. Πώς ακούστηκε και στα δικά σου αυτιά αυτή η απόφαση? Εμάς μας έχει ενημερώσει και μέσα στα αποδυτήρια όταν ήρθε να μας μιλήσει και μας είπε ότι το καταφέραμε, εμείς θέλαμε, καταφέραμε την ουσία να το δώσουμε την ευκαιρία και αυτός ήταν πολύ καλός και όλοι χαρήκαμε. Γιατί ξέρει, γνωρίζει και εμάς και το ποδόσφαιρο το ελληνικό και πιστεύω ότι είναι ο καταλληλότερος στη στιγμή. Δημήτρη, τι σημαίνει για ένα παίχτη του ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην ομάδα που διοικεί ο Ιβάν Σαββίδης? Τον έχετε δει και σε καλά, τον έχετε δει και σε άσχημα. Πώς το αντιμετωπίζεις εσύ αυτό το γεγονός? Εντάξει, αυτό που είπες, τον έχουμε δει από όλες τις πλευρές. Ναι. Και εντάξει, είναι πολύ ωραίο πράγμα να αγωνίζει αυτή την εποχή στον ΠΑΟΚ. Δεν το συζητάω, είναι... Εντάξει, για κάποιους είμαστε και πολλά χρόνια, οπότε ναι, μπορείς να συγκρίνεις, ήταν όνειρο ναι, να αγωνιστούμε εδώ, αλλά ναι, τώρα είναι ένα παραπάνω. Ψήφισες και εσύ τον Τζαβέλα ως καλύτερο παίκτη της χρονιάς? Ναι. Γιατί? Γιατί ήταν, πιστεύω, πιο σταθερός και πρώτη χρονιά που πέρασε παίκτη με τον Γιώργο και πιστεύω το άξιζε, γιατί έδωσε απίστευτες βοήθειες. Έδωσε πολλές βοήθειες. Και γκολ και ναι. Στο τέλος του αγώνα και στα πολιτήρια από ό,τι είδαμε, ήσασταν όλοι πιο πολύ πάνω στο γλύκο. Ήταν η απόκρουση... Έχει ακούσει πολλά. Γι' αυτό. Έχει ακούσει πολλά και χθες πραγματικά... Εμείς τον ξέρουμε τον Παναγιώτη και... Απλά έχει δημιουργηθεί μια άσχημη εικόνα και... Πραγματικά χαρήκαμε τον Πάνο. Τον βαραίνει δηλαδή, τον βάρινε αυτό το πράγμα ότι πιέζεται πιο πολύ, ακούει... Δεν νομίζω να πιέζεται αυτός, απλά δεν ακούγεται το ωραίο όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί απέναντί του και γι' αυτό χάρηκαμε πολύ χθες. Και εσύ έχεις ακούσει όμως. Και εγώ έχω ακούσει, ναι. Προσπαθώ να μην ακούω. Να μην ακούς καθόλου, να τα αποφεύγεις ή να απαντάς ναι, στο γήπεδο? Να προσπαθώ να μην ακούω και... Να κάνω δουλειά μου, να βελτιώνομαι εγώ. Είναι συνήθεια και εγώ πρώτη χρονιά ήταν που έπαιξα στον ΠΑΟΚ φέτος. Mm. 48 συμμετοχές ήταν... Δεν είναι εύκολο πράγμα. Από σένα είσαι ικανοποιημένος, τρίτος σκόρερ και τρίτος σε ασίστ στην ομάδα νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος. Απολογισμός του Πέλκα θα μας... Με τη χθεσινή νομίζω έγινα πρώτος σε ασίστ. Πρώτος ήσουν, α ναι. Ποιος ήταν, και... Εντάξει, για πρώτη χρονιά είμαι πιστεύω πολύ ικανοποιημένος. 48. Πήρα το πανεβάσμα, αλλά δεν ήταν εύκολο όλο αυτό. Η ομάδα γενικά πέρασε πολλά. Αλλά
καταφέραμε και ήμουν από τους λίγους που δεν, δόξα τω Θεώ, που δεν χτύπησα και... δεν σκεφτούμε στα θετικά. Δημήτρη, επιστρέφουμε στον Αύγουστο, τον περσινό, στον, όχι, Ιούλιο, και σου λέμε ότι θα έχει 49 παιχνίδια, 9 γκολ, 7 assist. Θα ήσουν ικανοποιημένος? Εσύ τι λες? Όχι, εγώ εσένα ρωτάω, ανάλογα το πώς ξέρεις τον εαυτό σου, τα κριτήρια που βάζεις για σένα, στην αυτοκριτική σου. Εμείς λέμε, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι ναι, έκανες πολύ καλή χρονιά. Έδωσες παραπάνω από ό,τι περιμέναμε. Δεν είναι το ταβάνι αυτό, είναι προσωπικό, βάζω τους υψηλούς στόχους. Mm-hmm. Οπότε για φέτος θα έλεγα ότι κατάφερα τους στόχους που είχα βάλει για φέτος και από το χρόνο πρέπει να αυξήσω και άλλο τους στόχους. Έπαιξες και στην εθνική ομάδα, κλήθηκες. Ναι, έκανα εκεί τρεις συμμετοχές, τις πρώτες μου συμμετοχές. Και αυτό επιτυχία. Ποια η άποψή σου για αυτό που επίσης λέμε όλοι για εσένα, ότι έτυχε, ότι ήταν κάτι αρνητικό για τον ΠΑΟΚ, να είσαι εσύ ο μοναδικός επιθετικός χαφ και να έχει ομάδα 9 αμυντικούς μέσους? Πώς την αντιμετώπισε όλη τη χρονιά και να περιμένουν όλοι από σένα να κάνεις τη διαφορά? Εντάξει, αυτό ήταν ένα κομμάτι το οποίο ήταν λίγο δύσκολο. Mm-hmm. Γιατί από ένα σημείο και μετά και οι ομάδες αρχίσαν να αντιμετωπίζουν αλλιώς και υπήρξε η κούραση πολλά μάτς συνεχόμενα. Δεν ήταν εύκολο και έπρεπε να γίνει σωστή διαχείριση και να βρω και εγώ τρόπους να το ξεπεράσω. Ναι. Ναι. Το μεγαλύτερο μάθημα που πήρες φέτος από όλα όσα έγιναν? Κοίταξε, όταν περνάς σκηνικά όπως στο παιχνίδι με τον Ηρακλή, με τον κόσμο απ' έξω και όλο αυτό το σκηνικό, αυτό πιστεύω γίνεσαι πιο δυνατός, πιο έμπειρος σε κάποια κομμάτια. Λέγεται, αυτά τους έχεις κάθε παιχνίδι απ' έξω. Η πιο ωραία στιγμή της φετινής σεζόν, η χθεσινή βραδιά ή και κάτι άλλο που ίσως κρατάς και θα το θυμάσαι για χρόνια? Για μένα προσωπικά η χθεσινή βραδιά ήταν χαρά, μεγάλη χαρά, γιατί όπως είπα και πριν δεν περάσαμε χάρες φέτος. Εκτός από το μάτσο από την Μπρόνιμπι στο εδώ μέσα που μπήκαμε στην Ευρώπη και τα δύο μάτσα με την Ντόρτμουντ, τα οποία εντάξει, ειδικά το δεύτερο μάτσο ήταν πολύ σημαντική νίκη, αλλά δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ναι. Εντάξει, ιστορική νίκη. Χθες θα έλεγα ότι ήταν η πιο μεγάλη βραδιά. Δημήτρη, φέτος μυϊκά δεν είχες κανένα πρόβλημα ή μια μικρή θλάση, αν θυμάμαι καλά? Δεν ήταν θλάση, ήταν με προσάδευση πιο πολύ, γιατί είχαμε το σκορ τότε στο ευρωπαϊκό και δεν έβγαλα θλάση. Όχι, ήταν ίδιμα, στην ουσία και κάτσα δύο μέρες αυτό. Ωραία, ωραία. Πώς τα κατάφερες? Πώς εσύ δεν έπαθες τίποτα και άλλοι 15-18 συμπαίκτες του είχαν και μία και δύο και τρεις θλάσεις? Τι συμπέρασμα έχεις βάλει? Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ναι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Γιατί και ο Τζιόλης ήταν από αυτούς που δεν έπαθε κάτι. Ναι, 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 ναι. Μα αυτής δεν θυμάμαι κάποιον άλλο να μην είναι τραυματίστη. Ο Μακ νομίζω δεν έβγαλε. Και ο Μακ, ναι. Ο Κλάους, τι έπαθε ο Κλάους? Έπαθε τίποτα. Μυϊκό. Μυϊκό, όχι, δεν έβαθε τίποτα. Όχι, το πόδι που έπαθε στην προετοιμασία. Το έχετε συζητήσει, έχει σκεφτεί? Είχε κάτι μια εβδομάδα νομίζω και αυτό. Μέσα στον Παναθηναϊκό νομίζω έλειπε κάπου, είχε κάτι και πάθει. Δεν ξέρω πραγματικά, δεν ξέρω τι μπορεί να συνέβη. Είχε έρθει και το μυϊκό σύστημα των παιχτών, δεν μπορώ να καταλάβω. Μάλιστα. Γιατί δεν πιστεύω ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα με τα γήπεδα. Και με το γυμναστή που μιλούσαμε όταν τα πήγε ο Πάολο πρώτος και με τον Δανίλη, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Τόσα χρόνια είμαστε. Ναι. Δεν νομίζω να θέλει τα γήπεδα. Να καλησπέρισουμε και τον Γρηγόρη τον Ατρίδη, τον συνάδελφό μας, για να κάνει και εκείνος τις τελευταίες ερωτήσεις. Γρηγόρη. Γρηγόρη, μας ακούς? Έπεσε. Θα τον καλησπέρισουμε και πάλι σε λίγο για να κλείσουμε μαζί του αυτή την συνέντευξη. Δημήτρη, τι εύχεσαι για την επόμενη σεζόν και για σένα και για την ομάδα? Πρώτα να επιστρέψουμε όλοι υγιείς. Ναι. Να ξεκινήσουμε μια καλή προετοιμασία και να περάσουμε στα αστέρια όσο μπορούμε. Γρηγόρη, μας ακούς?
Ναι, 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 σας ακούω. Λοιπόν, να κλείσουμε και με τις δικές ερωτήσεις του Δημήτρη τον Μπέλκα, τον οποίο με χαρά φιλοξενούμε σήμερα τελευταία μέρα έτσι, της σεζόν. Νομίζω ότι επειδή τις περισσότερες ερωτήσεις που κάνατε καλύψετε πολλά και αυτά που ήθελα να ρωτήσω εγώ, αυτό που εισπράττω εγώ από πολλούς παίκτες της ομάδας χθες είναι ότι εκτός από την χαρά που υπάρχει και την ικανοποίηση, γιατί τα καταφέραμε με πολύ μεγάλη δυσκολία, είναι και μία πικρία ότι τώρα μας αποθεώνουν, τώρα καταλαβαίνουν ότι είμαστε καλοί, ενώ το προηγούμενο χρονικό διάστημα και στα δύσκολα αμφισβητήθηκαμε πολύ. Και θα ήθελα ένα σχόλιο, δηλαδή θα ήθελα να μας πει ο Δημήτρης πώς το βλέπουν οι ποδοσφαιριστές από την πλευρά τους. Και αν όντως χρειαζόντουσαν παραπάνω στήριξη στα δύσκολα σε μία περίεργη χρονιά. Mm-hmm. Εντάξει, κοίταξε, στο ποδόσφαιρο είναι έτσι, είναι αυτό. Όπως και να το κάνουμε, ειδικά όταν όσο περνάνε τα χρόνια και ακόμα λείπει ένα στήριξη από την ομάδα, θα υπάρχουν απαιτήσεις πολλές. Με αυτό πρέπει να ζούμε, αυτή την ευθύνη πρέπει να κοιμόμαστε, να ξυπνάμε. Οπότε θα πρέπει να είμαστε δυνατοί σε αυτό και να μπορέσουμε να τα ξεπερνάμε αυτά τα επεισόδια. Πρέπει να είμαστε όπως τώρα, όπως τελειώσαμε, έτσι να είμαστε δυνατοί και πάντα. Μάλιστα. Γρηγόρη, κάτι άλλο? Όχι, νομίζω ότι έχω καλυφθεί και εγώ και τις προηγούμενες ερωτήσεις, οπότε δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Δημήτρη, είσαι 23, έτσι? Τώρα τα κλείνω, τον Οκτώβριο. Στα 30 σου πώς φαντάζεσαι τον Μπέλκα? Πού να είναι, τι να κάνει, πού να παίζει ποδόσφαιρο, πού να έχει φτάσει, τι να έχει πετύχει? Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σου απαντήσω, δεν μπορώ να φανταστώ. Αποκλείεται να είσαι στον ΠΑΟΚ? Όχι. Μπορεί να πεις ότι μπορεί να το έχεις και στόχο? Ξέρεις, είναι πολύ σπάνιο ένας ποδοσφαιριστής πλέον να γίνεται σημαία σε μια ομάδα και να παίζει 10-15 χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ναι. Άμα είναι, γίνεται να είναι εφικτό, φυσικά είναι πολύ σημαντικό. Ειδικά σε μια τέτοια ομάδα. Μάλιστα. Και όταν είσαι από πιο μικρός, όχι μόνο τα επαγγελματικά χρόνια. Έτσι. Δημήτρη, επειδή ήσουν από τους ποδοσφαιριστές που έκανε ένα δανεισμό στο εξωτερικό και βοηθήθηκαν πάρα πολύ από αυτό και κατάφεραν να επιστρέψουν με πολύ διαφορετική αγωνιστική εικόνα. Ήθελα να ρωτήσω επιπρόσθετα στην ερώτηση που σου έκανε πριν ο Δημήτρης για τις κλάσεις, αν η εμπειρία σου στην Πορτογαλία και το γεγονός ότι δούλεψες και εκεί και βρέθηκες περισσότερο με τον εαυτό σου και έμαθες περισσότερο και τον εαυτό σου και το να δουλεύεις πιο επαγγελματικά, σε βοήθησε στο να μην βγάλεις κάποιο πρόβλημα αμυγικού τραυματισμού φέτος? Εντάξει, σίγουρα παίζει ρόλο και πιστεύω και όχι μόνο από πέρσι και γενικά όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύουμε σωστά και στον ΠΑΟΚ και στα θέματα υποδομής, ότι κάποιοι έχουμε από εκεί σωστή σωματοδομή. Έχει μια βάση. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τους τόσους πολλούς τραυματισμούς από κάποιους ποδοσφαιριστές. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια και για την απόδοσή σου σε αυτά τα 49 παιχνίδια τα οποία έπαιξες. Συγχαρητήρια για την τελευταία επιτυχία στο πρωτάθλημα. Πραγματικά καλό καλοκαίρι. Καλή ξεκούραση και να επιστρέψεις δυνατός για την επόμενη πολύ γεμάτη σεζόν. Να είσαι καλά κι εγώ. Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γρηγόρη, γι' αυτό που είπες από όλο το ρεπορτάζ που έκανες και καταλαβαίνω ότι σου έκανε την πιο μεγάλη εντύπωση για το ότι οι παίχτες έχουν αυτό το παράπονο, το ότι αντιμετωπίστηκαν σκληρά και τώρα τους φαίνεται κάπως το ότι αποθεώνονται. Είναι μόνιμο το θέμα. Να πούμε, Δημήτρη... Άκουσες και τον Μπέλκα ότι κάποια στιγμή το καταλαβαίνει. Ίσως και αυτός αν ήταν φίλαθλος, κάπως έτσι να ενεργούσε. Είναι πολλές οι πίκρες. Ναι, το πλεονέκτημα του Πέλκα και των ποδοσφαιριστών σαν τον Πέλκα είναι ότι επειδή προέρχονται από τα σπλάχνα της ομάδας, ξέρουν και τις απαιτήσεις που υπάρχουν και την ώρα που κουράζονται στα σχόλια τα οποία ξεφεύγουν από την κριτική από τον κόσμο, ναι, την ίδια στιγμή καταλαβαίνουν ότι και ο κόσμος διψάει για μια διάκριση, γιατί πραγματικά λείπουν διακρίσεις από τον ΠΑΟΚ και είναι πολλά τα χρόνια που έχει να έρθει κάτι ιδιαίτερο. Πάντως, το πιο σημαντικό και νομίζω ότι θα πρέπει να το αποκαλύψουμε στον κόσμο, είναι ότι στην προσπάθεια να μπούμε και να μιλήσουμε με ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ μετά από μια επιτυχία,
πολλοί δεν ήθελαν να μιλήσουν και να τοποθετηθούν για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Εντάξει. Γιατί δεν αντέχουν το γεγονός ότι τώρα υπάρχει το κοντράστ ότι αποθεώνονται και αναγνωρίζεται η αξία τους, ενώ το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν αποξιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και σίγουρα είναι κάτι που θα πρέπει να προβληματίσει και το σχολιάζουμε τώρα μετά από μια επιτυχία που όταν είναι ακόμα πιο έχεις επιχειρήματα και μπορείς να εκφραστείς και καλά, όπως εκφράζεται και ο Πέλκας, πάντα μπορείς να δώσεις και απαντήσεις. Απαντάς στο γήπεδο όσο μπορείς, όσο μπορεί ο καθένας, αλλά έρχεται κάποια στιγμή που πρέπει να απαντήσεις και με επιχειρήματα και με λόγια. Σε όλα. Και σε αυτά που σου καταλόγησαν και στα καλά και στα άσχημα. Και αυτό κάνει διαφορετικό ένα ποδοσφαιριστή και ξεχωριστό. Τα λέγαμε και νωρίτερα. Η οποιαδήποτε συζήτηση με τον Τζαβέλα είναι πραγματικά ξεχωριστή. Θες να την ξανακούσεις. Αυτός απαντάει, λες και είχε τις ερωτήσεις γραμμένες μπροστά από πριν και έχει απαντήσεις έτοιμες. Ούτε καν το σκέφτεται. Και η ροή λόγου και το νόημα που έχει πάντα. Νομίζω ότι επειδή δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε από την περσινή προετοιμασία, γιατί αν θυμάστε πέρσι, πριν ξεκινήσει τη συνέντευξη ο Τζαβέλας, έκανε μια εισαγωγή και είπε κάποια πράγματα που ήθελε ο ίδιος. Ναι. Και είπε ότι τα έχω με τον εαυτό μου, έχω αναγνωρίσει κάποια λάθη που έχω κάνει, θέλω να δείξω τι αξίζω, προσπαθώ πάρα πολύ να δείξω αυτό που αξίζω μέσα στο γήπεδο και γι' αυτό το λόγο φέτος θέλω να κάνω μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Οπότε αυτό το βραβείο χθες και κυρίως το αναγνώρισε από τους συμπαίκτες του. Και αυτή τη συνέντευξη τύπου χθες, την οποία ήθελε και ο ίδιος να πει πράγματα, νομίζω ότι την περίμενε πολύ καιρό. Λοιπόν, ωραία. Έχεις κάτι άλλο ρεπορταζιακό που να μας έχει ξεφύγει? Όχι, νομίζω ότι απλά από εδώ και πέρα μπορούμε να μιλήσουμε με κάθε επισημότητα για την έναρξη μεταγραφικής περίοδου. Δηλαδή, από εδώ και πέρα τέτοιου θα είναι τα θέματα. Χάσαμε το θέμα του προπονητή γιατί έκανε την έκπληξη ο μεγαλομέτωχος, αλλά Όχι μεγάλη έκπληξη. Το τελευταίο 15ήμερο όλα έδειχναν και το είπαμε κιόλας ότι εκεί πήγαινε το πράγμα. Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε. Κι εγώ, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Αυτά με τη συνέντευξη του Δημήτρη Πέλκα για όλα που τον αφορούσαν, όλα όσα συζητούσαμε και μαζί, και σαφώς μετράει και η δική του άποψη. Ικανοποιημένος δείχνει για το ότι επέστρεψε στον ΠΑΟΚ, καθιερώθηκε, έκανε 49 παιχνίδια, είχε 9 γκολ, είχε 7 assist και δεν τραυματίστηκε. Δεν είχε μυϊκά κάποιο πρόβλημα που θα σε οθούσε να πεις ότι κάτι και αυτός δεν έκανε καλά. Όπως πράγματι συνέβη με άλλους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Και το παραδέχτηκαν. Αυτά με τον Δημήτρη τον Πέλκα, που βεβαίως και από αυτόν θα υπάρχουν πιο πολλές απαιτήσεις την επόμενη σεζόν. Θα έχουμε θέμα τώρα με την κλήρωση. Είναι πολλές συμμετοχές. Νομίζω θα... ένας θα είναι μόνο νικητής για τη φανέλα. Δύο, ναι. Δύο. Αλλά είναι πραγματικά αρκετές οι... Α, πήγε 120. Ναι. Πολλές συμμετοχές και θα πρέπει να κάνουμε την κλήρωση για να αποχωρήσουμε σιγά-σιγά. Πήγε 2-3. Έκλεισες, τα είπες όλα. Κάτι άλλο ήθελες να πεις από... έγραψε και πολλά χθες και στο σχόλιο της ημέρας και στο άρθρο στον Γκαζέτα. Είσαι ακόμα, τα έχεις λίγο μπερδεμένα. Θες μια-δύο μέρες λίγο για να... Σιγά σιγά. Καταλάβεις ακριβώς τι. Γιατί γίνανε και πολλά, ρε παιδί μου. Ήταν πολλά τα χθεσινά. Και Σαββίδη πολλά έχουμε να πούμε που δεν είπαμε. Ναι. Για την ψυχοσύνθεσή του να το αναλύσουμε, να το κάνουμε. Έχουμε μέρες. Και για παίχτες που είναι να μείνουν, να ξανασκεφτούν, να φύγουν, αλλαγές δεδομένων, αυτά θα έχουμε. Μίχελ, δεν είπαμε καθόλου Μίχελ. Που με άλλη... δεν έχει πει και εκείνο τίποτα. Εντάξει. Ναι, δεν είπε, ρε τον παιδί μου. Τον περιμένουμε. Να τον ακούσει ο κόσμος. Άννα, μπραβιά, πες τώρα πότε θα μιλήσει αυτός. Έχει θα μιλήσει πει, με βάση τον επόμενο σχεδιασμό. Έχει ότι πρέπει κάποια στιγμή να παρουσιαστεί, να τον ακούσουμε, να αντιληφθούμε δύο πράγματα. Πώς σκέφτεται, τι στόχους βάζει, πώς θέλει να δουλέψει. Πρέπει να το πιέσουμε αυτό να γίνει. Πριν ξεκινήσει έτσι η μεταγραφική περίοδος και αρχίζουν να ανακοινώνονται απλά οι μεταγραφές του ΠΑΟΚ. Γιατί οι μεταγραφές θα γίνουν. Και αυτές οι δύο που ήδη γράψαμε και αυτές που θα έρθουν. Και καλό είναι να μην τις μάθουμε τις μεταγραφές. Δηλαδή, να τις μάθουμε όταν πια θα είναι έτοιμες, κλεισμένες. Μην γίνει καμιά συζήτηση. Αλλά να μας πει το παλικάρι. Περίπου το σκεπτικό του. Και τώρα που είχε και το μεγάλο μέτοχο, αρκετό καιρό εδώ. Εγώ, Δημήτρη, δεν θυμάμαι ο Σαββίδης να έμεινε τόσο καιρό
Δηλαδή, αν πάρεις τους τελευταίους τρεις μήνες, οι μέρες που είναι Ελλάδα τους τελευταίους τρεις μήνες, μην πω από τότε που έγινε το σκηνικό και τα πήρε στο κρανίο και έγινε αυτό που έγινε στον ημιτελικό. Ναι, ναι. Είναι, φίλε, πάρα πολύ καιρό εδώ. Αυτό δεν μπορεί να μην έχει επηρεάσει όλο τον οργανισμό. Τις κουβέντες με προπονητή, με τον τεχνικό διευθυντή, ακόμα και πώς τον αισθάνονται οι υπάλληλοι της ΠΑΕ, να είναι μέσα στο χώρο, ρε παιδί μου. Αλλιώς είναι όταν είναι το αφεντικό εδώ. Και μην ξεχνάμε ότι ασχολείται πάρα πολύ και με το ποδόσφαιρο το ελληνικό και με τις εξελίξεις. Και παραγωγικά, δηλαδή, γενικά έχει δείξει την παρουσία του. Και είναι, νομίζω, είναι η αρχή μιας διαφορετικής χρονιάς. Εγώ δεν την πω από τώρα καλή. Εντάξει, έχω ελπίδες, αλλά κρατώντας μικρό καλάθι λόγω και του χαρακτήρα του Σαββίδη. Μικρό καλάθι. Έτσι. Λέω ότι θα είναι κάπως διαφορετική. Δεν θα είναι αυτό το περσινό ή το προπέρσινο. Το χάλι το προπέρσινο που ανακοινώθηκε ο προπονητής και έκανε ένα μήνα για να υπογράψει, που του επιβλήθηκε, ξέρω εγώ, βοηθός προπονητή και αυτός πάλι. Αν θα υπογράψει, τι θα παίρνει, πώς θα είναι, τον θέλει, δεν τον θέλει, ο άλλος κλπ. Ήταν τραγική. Και πέρσι η χρονιά αυτή, που δεν ξέραμε, ήρθε ο τεχνικός διευθυντής και ακόμα είχε συμβόλαιο με την προηγούμενη ομάδα, με την τηλεόραση, έπρεπε να μείνει εκεί. Ξεκινούσε η σεζόν πάρα πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς. Και είχαμε και αυτή την αμηχανία με την απόφαση να είναι ο Τούντορ ο προπονητής κλπ. Αυτή η χρονιά γενικά ξεκινάει διαφορετικά. Και στο κομμάτι το παραγωγικό και στο κομμάτι το αγωνιστικό. Και ίσως και στο περιβάλλον το όλο. Γιατί έχουν το νου τους όλοι. Φίλος γράφει, σε μια τέτοια ομάδα που θες εμπειρία δεν χωράει ο Μπερμπάτοφ. Φίλε, ρώτα και τον ίδιο. Δεν είδαμε τι έγινε. Εντάξει. Τέτοιες προσωπικότητες χρειάζει, σαφώς. Αλλά δεν. Ο συγκεκριμένος δεν. Άλλος φίλος, ας κρατήσουμε την καλή εικόνα της τελευταίας περίοδου και ας είναι η βάση για να χτιστεί κάτι σωστό και καλό. Μια πόλη, μια ομάδα συμπληρώνει. Και τελευταίο μήνυμα, αν πάρουμε αντιβίτορ τον Τζιγκρίνσκι, θα μας λείψει ο Βίτορ, αναρωτιέται. Πάρε τον Τζιγκρίνσκι και κράτα και τον Βίτορ. Ο ΠΑΟΚ, όπως είναι τώρα, θέλει έναν στόπερ ηγέτη. Αν φύγει ο Βίτορ, δεν θέλει δύο στόπερ. Έναν αντιβίτορ και έναν ηγέτη. Εκείνο το ερωτηματικό. Λοιπόν, για το βήμα παραπάνω, θες κάτι καλύτερο βασικό. Με 12 εκατομμύρια από πωλήσεις. Πάρε 4 του Βιερίνια, ένα δεκάρι, δύο ακραίους και ένα φορ. Γράφει ο φίλος. Το Βιερίνια, εντάξει, είναι. Το είναι ευχή. Δεν έρχεται το Βιερίνια τώρα. Μήπως ξέρετε πότε είναι η προετοιμασία? Η προετοιμασία δεν έχει καθοριστεί ακριβώς, αλλά τις πρώτες μέρες του Ιουλίου ο ΠΑΟΚ θα αναχωρήσει για την Ολλανδία. Θέλω να πω κάτι, τώρα το θυμήθηκα. Σαν σήμερα πέρσι, τέτοια μέρα, μπήκε λουκέτο στα σπορ του Βορρά. Ένα τραγικό περιστατικό, διότι τα παιδιά δεν έχουν καν πληρωθεί ακόμα. Έχουν να λαμβάνουν δεδουλευμένα πολλών μηνών. Εργαζόντουσαν δηλαδή και παίρναν έναντι και μαζεύτηκαν 6-7 μήνες απλήρωτοι όταν σταμάτησαν. Μπήκε το λουκέτο και δεν δόθηκε καμία συνέχεια. Δηλαδή να ξανασυζητήσουν μήπως επιστρέψει η έκδοση της εφημερίδας, είτε με άλλους ιδιοκτήτες, είτε με τους ίδιους, είτε και τίποτα. Δηλαδή ήταν, μείνανε χωρίς δουλειά, χωρίς αποζημίωση, δεν το συζητάω. Και με πολλούς μήνες απλήρωτα. Και το κράτος αυτό το ελληνικό, που άλλα και άλλα ξέρει να τα διευθετεί, αυτό εδώ, όχι βέβαια μόνο στη δημοσιογραφία, έτσι, στην οποιαδήποτε επιχείρηση μπορεί να συμβεί σήμερα από τη μία στιγμή στην άλλη, αλλά και στη δημοσιογραφία, έτσι, δηλαδή σαν μια μικρή αναφορά για να θυμόμαστε και την κρίση που υπάρχει στον χώρο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύουν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης. Χθες μπήκε η Λουκέτο σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο στην Αθήνα. Χθες μπήκε η Λουκέτο σε μια μεγάλη εταιρεία security. Άνα, μπράβο, πάφησε καμιά 800 εργαζόμενους. Από σήμερα όλα είναι πιο ακριβά. Καλό παοξίδικο καλοκαίρι. Έτσι. Είπαμε, όχι και απολογισμό ΑΣΥΓΜΑ σήμερα στις 3 στο Grand Hotel. Γενική συνέλευση, εκεί θα είμαστε. Ωραία. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι.